Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο τελευταίο session του Διεθνές Συνεδρίου Ανάπτυξης και Οικονομίας. Με εισηγήσεις στα ελληνικά, είχε προβλεφθεί από την Οργανωτική Επιτροπή ένα session να διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κατά διάρκεια του session θα μπουν άλλοι δύο ομιλητές που αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Το συγκεκριμένο σέσιο μπορώ να το χαρακτηρίσω, μάλλον όλα τα σέσια, ότι έχουν μια ποικιλία θεμάτων. Άρα έχουμε θέματα που σχετίζονται με την αγροτική οικονομία, θέματα που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, τη ψηφιακή υπογραφή, νομικά θέματα, αλλά και η τελευταία εισήγηση που αφορά την οικονομική κρίση, μιας και τη βιώνουμε πλέον πολύ ξεκάθαρα όλοι μας την τελευταία δεκαετία. Το λόγο τον έχει ο κύριος Καρκούλιας Βασίλης. Ο κύριος Καρκούλιας είναι, και θέλω να πω εδώ ότι έχω και ιδιαίτερη χαρά, γιατί στο session αυτό υπάρχουν παλιοί φοιτητές μας, πρώην φοιτητές μας και συνάδελφοι και φίλοι ομιλητές. Ο κύριος Καρκούλιας είναι πτυχιούχος του τμήματος Γεωπονίας του πρώην ΠΕΗ Πελοποννήσου και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος δίκευσης του γεωπονικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το λόγο στον κύριο Καρκούλια να μας πει οι διαφορές στην οικονομική ανάλυση και προσέγγιση μεταξύ δύο τρόπων καλλιέργειας, συμβατικής και υδροπονικής καλλιέργειας, και να δούμε τι διαφορές έχει εντοπίσει. Παρακαλώ, κύριε Καρκούλια. Καλησπέρα από μένα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη συμμετοχή που θα έχω σε αυτό το συνέδριο. Και θα ήθελα να σας παρουσιάσω μία μελέτη που έκανα με τον κύριο Πετρόπουλο αναφορικά με την καλλιέργεια της φράουλας, είτε σε υδροπονική, είτε σε συμβατική θερμοκιακή καλή μονάδα. Μια στιγμή. Μπορούμε να δούμε την παρουσίαση, φαίνεται? Ναι, φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη μελέτη έχουμε να κάνουμε μια οικονομοτεχνική και συγκριτική ανάλυση ανάμεσα σε μια συμβατική θερμοκιαπική μονάδα στην καλλιέργεια της φράουλας και σε μια υδροπονική καλλιέργεια. Η υδροπονική αυτή μονάδα βρίσκεται στον ομό Ηλίας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Λεχενών. Η ευρύτερη περιοχή της Ηλίας ασχολείται με τις θερμοκιαπικές καλλιέργειες της φράουλας και αποτελεί ένα κύριο εισόδημα για αυτούς τους παραγωγούς. Οι ενότητες που θα παρουσιάσουμε είναι η ανάπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργιών στην Ελλάδα, η υδροπονία ιστορικά πότε δημιουργήθηκε, τι πλέον εκτήματα προσφέρει στους γεωργούς και τι μειονεκτήματα. Να αναφέρουμε λίγα λόγια για την καλλιέργεια της φράουλας. Ύστερα μας δίνεται μία ανάλυση όσο μπορούμε πιο σύντομα σε κάποιες δαπάνες οι οποίες αποτελούν σημαντικές αιτήσεις και το ύψος επένδυσης κάποιας υδροπονικής θερμοκιαπικής μονάδας για συγκεκριμένα για 30 στρέμματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης, στην επόμενη νότα θα δούμε τις δαπάνες σε μια συμβατική θερμοκιαπική μονάδα για τη φράουλα. Αναφέρουμε ότι εδώ μιλάμε για 50 στρέμματα. Και στο τέλος θα αναλύσουμε κάποια οικονομικά κόστη και θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για αυτές τις δύο καλλιεργητικές μονάδες. Λοιπόν, ιστορικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στην Ελλάδα υπήρχε μια έξαρση κατά την περίοδο του 1960 έως το 1990 όσον αφορά τις καλλιέργειες οι οποίες δραστηριοποιούνταν μέσα σε θερμοκήπια. Τα τελευταία 15 χρόνια, παρόλο που υπάρχει ένας εξυγχρονισμός σε αυτές τις εγκαταστάσεις, υπάρχει βέβαια μια μικρή στασιμότητα ως προς τους παραγωγούς που προσπαθούν να επενδύσουν στα θερμοκήπια. Οι περισσότερες, όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα, παρατηρούμε ότι στις περισσότερες περιοχές που θα δημιουργήσουμε τα θερμοκήπια αναζητούμε κάποιον ήπιο χειμώνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό στα θερμοκήπια βλέπουμε στο διάγραμμα ότι είναι στην Κρήτη. Τα κυριότερα τώρα κυπευτικά τα οποία καλλιεργούνται στα θερμοκήπια, όπως φαίνεται σε αυτή την πίτα, είναι οι ντομάτες και τα αγκούρια. Και υπάρχουν εξίσου και άλλα καλλιεργούμενα είδη, τα αγκούρια, οι πυριές, τα κολοκυθάκια, οι φράουλες, τις οποίες θα μελετήσουμε παρακάτω. Τώρα, ο σκοπός τώρα που δημιουργούνται στην Ελλάδα θερμοκιαπικές μονάδες.
Οι καλλιέργειες των κηπευτικών και των ανθοκομικών ειδών αποδίδουν την μεγαλύτερη αναστρέμα ακαθάριστη πρόσοδο και υψηλότερο γεωργικό εισόδημα. Η παραγωγή των εκτός εποχής κηπευτικών και ανθοκομικών ειδών ευνοείται από τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας και όπως προαναφέραμε, αναζητούμε περιοχές με ήπιο χειμώνα. Η ποιότητα των παραγόμενων κηπευτικών στα θερμοκήπια ευνοείται από τις κλιματολογικές συνθήκες όσον αφορά το χρωματισμό, τη γεύση και την εμφάνιση. Έχουμε καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στα καλλιεργούμενα είδη. Οι καλλιέργειες στα θερμοκήπια ταιριάζουν στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις της χώρας μας, γιατί απασχολούν πολλά εργατικά χέρια τους χειμερινούς μήνες, που είναι δύσκολο να βρουν δουλειά. Ιστορικά μπορούμε να δούμε ότι την πορεία της υδροπονίας, σε αυτό το μίνι διάγραμμα, η υδροπονία αποτελείται από μια ανθοκαλλιέργεια των φυτών εκτός εδάφους. Τα φυτά τοποθετούνται σε πρώτη στερεά αδρανή υποστρώματα που περιέχουν θρεπτικό διάλειμμα ή κατευθείαν στο θρεπτικό διάλειμμα και έτσι αυτά αναπτύσσονται. Οι υδροπονικές καλλιέργειες σήμερα αναπτύσσονται όλο και περισσότερο διεθνώς και χρησιμοποιούνται πολύ καινούργιοι μέθοδοι. Τα πλεονεκτήματα τώρα που μπορεί να μας προσφέρει μια υδροπονική καλλιέργεια. Το πρώτο και προφανέστερο πλεονέκτημα της υδροπονίας είναι η ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορούν να προκαλέσουν στις θερμοκηπικές καλλιέργειες μεταδιδόμενες μέσω του εδάφους ασθένειες. Αυτές που μπορεί να είναι το φουζάριο, το βερτισίλιο, το πίθιο, έντομα εδάφους, ορισμένα βακτήρια, φυτοειοί. Δίνεται βέβαια η δυνατότητα στις καλλιέργειες στις περιοχές όπου το νερό είναι ακατάλληλο με τη χρήση της υδροπονικής καλλιέργειας να διορθωθεί μέσω της αγωγημότητας η καλλιέργεια αυτή, ώστε να μπορέσει και ο παραγωγός να καλλιεργήσει το είδος που θα θέλει. Η παραγωγή αποφεύγουν βασικές εργασίες καλλιέργειας στο χώμα όπως το όργωμα, καθώς όλα είναι σε τεχνικά υποστρώματα, σε επιπλέψη. Η παραγωγή έχουν απόλυτο έλεγχο της τρέψης των φυτών και της πορείας ανάπτυξής τους, ενώ σε περίπτωση προβλημάτων μπορούν να επέμβουν άμεσα και εύκολα. Όπως θα παρατηρήσουμε και αργότερα, αυτός είναι και ο σημαντικός ρόλος ότι κάποιος έμπειρος επιστήμονας, γεωπόνος πρέπει να είναι από πάνω από αυτή την καλλιέργεια. Από οικονομική άποψη, η υδροπονία είναι συμφέρουσα για τους καλλιεργητές γιατί οδηγεί σε μεγάλες αποδόσεις. Επίσης, οι καλλιεργητές οικονομούν χρήματα από τη μη χρήση φυτοφαρμάκων που θα απαιτούνταν για την αποφυγή των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω του εδάφους, όπως αναφέραμε παραπάνω. Αλλά και τα στοιχεία των θρεπτικών διαλυμάτων και το νερό χρησιμοποιούνται αποδοτικά χωρίς πατάλι. Μειονεκτήματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι είναι το κόστος εγκατάστασης μιας θερμοκηπιακής μονάδας στην υδροπονία, είναι υψηλό. Μια επαγγελματική υδροπονική μονάδα απαιτεί σημαντικά κεφάλαια για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού που αφορά στην παρασκευή και την τροφοδοσία του θρεπτικού διαλύματος. Στην περίπτωση της υδροπονίας, σωστοί λανθασμένοι χειρισμοί των καλλιεργητών έχουν άμεση επίδραση στην καλλιέργεια. Έτσι, αν υπάρξει κάποιο λανθασμένο χειρισμό, όσον αφορά το θρεπτικό διάλειμμα, παράδειγμα, αυτό θα περάσει άμεσα την καλλιέργεια με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει. Οι καλλιεργητές χρειάζεται να διαθέτουν βασικές γνώσεις να ετοιμάζουν τα θρεπτικά διαλύματα και να ελέγχουν το περιβάλλον της καλλιέργειας. Στην υδροπονία, η εξάπλωση μιας ασθένειας ημόλυσης είναι άμεση και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στα θρεπτικά διαλύματα που επαναχρησιμοποιούνται σε κλειστά κυκλώματα υδροπονικών καλλιεργειών. Γι' αυτό χρειάζεται να απολυμμένεται πριν την επαναχρησιμοποίησή τους. Τώρα, όσον αφορά την καλλιέργεια της φράουλας. Η φράουλα είναι ένα πολυετές πόδος φυτός. Σε παραγωγική κλίμακα καλλιεργείται σαν ετήσιο, αλλά μπορεί να είναι και διετές, τριετές, προκειμένου να εξασφαλίσει μεγαλύτερη παραγωγή. Το ύψος του φυτού στην τελική ανάπτυξη μπορεί να φτάσει από 20 έως 40 εκατοστά και διάμετρος από 30 έως 40 εκατοστά. Το συνηθέστερο χρώμα στα άνθη είναι το λευκό. Το φρούτο της φράουλας έχει μοιάζει με καρδιά, χρώμα λαμπερό και κόκκινο. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τα στάδια εξέλιξης του καρπού στις παρακάτω φωτογραφίες. Η καλλιέργεια της φράουλας. Στη θερμοκηπική καλλιέργεια, η πυκνότητα φύτευσης είναι μεγαλύτερη από αυτή της υπαίθρου. Μπορεί να φυτευτούν μέχρι 7 με 7.500 φυτά αναστρέμα. Σε μονοετή ή διετή καλλιέργεια, η φύτευση γίνεται συνήθως στο τέλος του φθινοπόρου. Στην πολυετή καλλιέργεια, οι φράουλες φυτεύονται από τα μέσα της άνοιξης μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, στις πρώιμες ποικιλίες, η κομιδή ξεκινάει από τα τέλη του Δεκεμβρίου. Για τις υπαίθριες καλλιέργειες που καλύπτονται με τούνελ, η συγκομιδή αρχίζει το τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Τώρα, όσον αφορά τη μελέτη, μπαίνουμε πιο συστηματικά. Θα ξεκινήσουμε με την υδροπονική θερμοκηπική μονάδα, όπου στον πίνακα από τον οποίο βλέπουμε, η επένδυση αυτή αφορά την έκταση 30 στρεμμάτων. Συνοπτικά μπορούμε να δούμε ότι το συνολικό κόστος επένδυσης
αν ήρθε στα 518.000 ευρώ, όπου περιλαμβάνεται μέσα η κατασκευή του θερμοκηπίου, τα υλικά επικάλυψης, όσον αφορά τα συστήματα άδρευσης τροπονίας, γεννήτριες, όλο το απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται επιχείρηση. Εντότερα τώρα στην καλλιέργεια που μελετήσαμε, ήταν μια παραγωγή περίοδος του 2015-2016, μπορούμε να δούμε ότι οι αιτήσεις δαπάνησης σταθερών κεφαλαίων αυτής της επιχείρησης ανήλθαν σε 33.810 ευρώ. Που η αναφορά της αποσβέσης, στόκς, γεννήτριες και τα ψεκαστικά. Επίσης, οι αιτήσεις δαπάνησης αναλώσιμα κεφάλαια ανήλθαν σε 125.397. Είναι δαπάνη για τα λοιπάσματα, τα φυτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την καλλιέργεια και όλα τα άλλα που αποτελούν αναλώσιμα κεφάλαια. Σε αιτήσεις διάφορες δαπάνες θα συμπεριλάβουμε τη δαπάνη για το ηλεκτρικό ρεύμα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα, ανάλυση εδάφους που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή τη μελέτη και ανέρχονται σε περίπου σε 20.000. Σε ένα συνολικό κόστος λοιπόν όλων αυτών των δαπανών, μπορούμε να δούμε ότι η συνολική δαπάνη για το έτος της καλλιέργειας ανήλθε σε 263.216 ευρώ. Στην παρακάτω πίτα μπορούμε να δούμε ότι και τη δαπάνη της εργασίας αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα σε όλη την καλλιέργεια, σε αυτό το έτος της καλλιέργειας, που αποτελούσε το 31% της επιβάρυνσης που είχε η επιχείρηση. Τώρα, όσον αφορά τη συμβατική καλλιέργεια την οποία μελετήσαμε, το ύψος έκθεσης ήταν στα 50 στρέμματα όλης της επένδυσης. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ήταν κάπου στα 317.000 ευρώ. Αποτελεί μόνο την κατασκευή του θερμοκηπίου, τα υλικά επικάλυψης και διάφορα υλικά τα οποία χρειάστηκαν για την επένδυση. Τώρα, οι αιτήσεις δαπάνες των σταθερών κεφαλαίων μπορούμε να δούμε ότι είναι μικρότερες, είναι 21.607 ευρώ. Στις αιτήσεις δαπάνης των αναλώσιμων κεφαλαίων μπορούμε να δούμε ότι σπαταλήθηκαν 107.000, είναι δαπάνη των φυτών, δαπάνη κοπικάλυψης, των λιπασμάτων και της φυτοπροστασίας. Ίδιες διάφορες δαπάνες όπως είχαμε και στην υδροπονική καλλιέργεια, με μικρότερο κόστος βέβαια, σε 11.530 ευρώ. Ένα σύνολο λοιπόν του κόστου δαπάνης μπορούμε να δούμε ότι είναι 254.864 ευρώ για τα 50 στρέμματα της καλλιέργειας. Επίσης, εδώ σε μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη φορά στα εργατικά λόγω της συγκομιδής που γίνεται στις συμβατικές καλλιέργειες, αποτελεί το 44% της δαπάνης. Σε ένα συγκριτικό πίνακα ανάμεσα στις συμβατικές, συμβατική καλλιέργεια και στην υδροπονική, μπορούμε να δούμε το σύνολο των μεταβλητών κόστος και του σταθερού κόστους, της εργασίας, της συντήρησης, όπου στη μία καλλιέργεια έχουμε 249.000 και στην άλλη 260.000. Τώρα, όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα που πήραμε από αυτήν την από τις δύο επιχειρήσεις, μπορούμε να δούμε ότι όσον αφορά την ακαθάριστη πρόσοδο, στην υδροπονική καλλιέργεια έχουμε 263.900 ευρώ, ενώ στη συμβατική 266.500 ευρώ. Στη μία καλλιέργεια, στην υδροπονική παράγαμε 203 κιλά καρπού, 23.000 κιλά καρπού, ενώ στη σημαντική 205 κιλά καρπού. Στην ανάλυση της ακαθάριστης προσόδου βλέπουμε ότι οι χρηματικές δαπάνες και τις μη χρηματικές δαπάνες ήταν στις δύο καλλιέργειες, στις δύο μονάδες. Στο σημαντικό παράγοντα τώρα είναι το κέρδος στη ζημία αυτής της επιχείρησης. Παρατηρούμε λοιπόν ότι στην υδροπονία είχαμε μόνο 683 ευρώ κέρδος, ενώ στη σημαντική 11.635. Στο ακαθάριστο κέρδος μπορούμε να παρτίσουμε στην υδροπονία ήταν 30.520, ενώ στη συμβατική 34.937. Το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι αυτή τη στιγμή σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα υδροπονία το ύψος της υδροπονίας, πόσο είχε το κόστος επένδυσης, καθώς μετά και οι συνολικές δαπάνες και μεταβλητές δαπάνες αναστρέμα. Μπορούμε να παρτίσουμε ότι η υδροπονία αποτελεί μεγάλο κόστος, αναστρέμα ως προς τις δαπάνες της. Το συμπέρασμα μπορεί να βγει από τη μελέτη αυτών των δύο συστημάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αναλύσεις που έγιναν στα δύο συστήματα, το καθαρό κέρδος, όπως είπαμε, στην υδροπονική καλλιέργεια είναι 683 ευρώ, ενώ στη συμβατική καλλιέργεια είναι 11.635. Πού προκύπτει όμως αυτό? Στόχος της υδροπονικής καλλιέργειας της Φράουλας ήταν να παράγει περίπου 8.000 κιλά ένα στρέμμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με αυτό το σύστημα, με τη μελέτη που είχε γίνει και το ύψος επένδυσης, έπρεπε να παράγουμε κάπου 8.000 κιλά. Αυτή τη στιγμή παράγαμε μόνο 6.766. Ενώ αντίστοιχα στην συμβατική, παρήχθησαν 4.100. Σε ικανοτικό επίπεδο, θα μπορούσε να ήταν και αυξημένος αριθμός, θα μπορούσε να παραχθούν και 5.000 ένα στρέμμα. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι, λόγω αυτού του μικρού κόστου κέρδους στην υδροπονία. Η καλλιέργεια της Φράουλας στην υδροπονία είναι δύσκολο να διαχειριστεί αν δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Κάποιος έμπειρος γεωτυπώνος, ο οποίος θα μπορεί από την αρχή της καλλιέργειας να είναι πάνω από την καλλιέργεια, να μπορέσει να αποδώσει στην καλλιέργεια τη μέγιστη απόδοση, να παράγει μεγαλύτερη, να έχει μεγαλύτερη παραγωγή, να ελέγξει την προμηθειότητα. Γιατί η Φράουλα, σε συγκεκριμένη περίπτωση, όσον αφορά και την υδροπονική καλλιέργεια, έπρεπε να μας παράγει προμηθειότητα, ώστε να μπορέσει ο επιχειρηματίας, ο παραγωγός, να μπορέσει να πουλήσει την φράουλά του σε καλύτερη τιμή, ώστε να μας αποδώσει και μεγαλύτερο κέρδος. Τεχνικά, για τη μέγιστη παραγωγή θα χρειαζόταν η εγκατάσταση ενός κλειστού συστήματος υδροπονίας, ώστε να έχουμε λιγότερες πατάλες στα λιπάσματα και να μειώσουμε περισσότερο το κόστος. Η συμβατική καλλιέργεια ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στις προσδοκίες μας, αν και θα μπορούσαν να χρειαστούν κάποιες περισσότερες βελτιώσεις σε συνολικές δαπάνες. Κάποια ίσως καλύτερη εγκατάσταση. Και εκεί πάλι λίγο έλεγχος, πάλι με την παραγωγή, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις ποσότητές μας. Ένα γενικό συμπέρασμα λοιπόν που παρατηρήσαμε σε αυτές τις δύο θερμοκηπικές μονάδες και γενικό ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε συχνά είναι ότι οι γεωργοί, είτε οι επιχειρήσεις είτε ο παραγωγός, δεν μπορούν να αποτυπώσουν όλα τα δεδομένα των δαπανών τους σε κάποιο χαρτί, σε κάποιο τέτοιο, ώστε στο τέλος κάθε καλλιεργητικής περίοδου να ξέρουν αν αυτή ήταν με κάποιο κέρδος ή κάποια ζημιά. Για να βγει εις πέρας αυτή η ανάλυση, όπως ξέρει και ο κύριος Δημήτρης και ο Πετρόπουλος, χρειάστηκαν πολλές ώρες μελέτης για το λόγο ότι η επιχείρηση, η εγκεκριμένη επιχείρηση, δεν μπορούσε να αποτυπώσει συγκεκριμένα τα εργασιακά κόστη, τις δαπάνες των υλικών. Δεν υπήρχε κάποια οργάνωση, όπως και είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα το οποίο πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν όλη η παραγωγή εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποια οργάνωση ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε και το τελικό κόστος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κάρβουλα για την παρουσίαση. Είναι γεγονός ότι βλέποντας το θέμα περιμένει κάποιος ο οποίος δεν είναι σχετικός με το αντικείμενο διαφορετικά συμπεράσματα. Θα περίμενε κάποιος ότι τα αποτελέσματα από την υδροπονική καλλιέργεια να είναι τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και οι αποδόσεις να είναι πολύ περισσότερες, πολλαπλάσιες, ίσως από τη συμβατική καλλιέργεια. Βέβαια, δουλεύοντας την εργασία σας και καταλήγοντας τα συμπεράσματα, μπορεί να γίνει κατανοητό γιατί δεν συμβαίνει. Το θίξατε και είπατε ότι μια βασική αδυναμία ότι δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, άρα πλέον και η αγροτική παραγωγή δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στην αγάπη και στην εμπειρία και στην εξανάγκηση κάνουμε αυτό το επάγγελμα, αλλά πρέπει να στηρίζεται και στις γνώσεις, εξειδικευμένες γνώσεις που παρέχουν άτομα τα οποία έχουν σπουδάσει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μία άλλη αδυναμία, την οποία και εσείς τη θίξατε, είναι ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό δυστυχώς των μικρομεσαίων παραγωγών στη χώρα μας. Και αυτό δεν παρατηρείται μόνο στο τομέα της αγροτικής οικονομίας, αλλά ευρύτερα σε όλους τους τομείς, είναι ότι δεν αντιλαμβάνω την ανάγκη ότι πρέπει να καταγράφονται οι δαπάνες προκειμένου να εντοπιστεί και να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο κοστολόγιο, το οποίο βάσει αυτού να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Η εργασία ήταν ενδιαφέρουσα, δεδομένου ότι ανέδειξε ότι κατέρευσε ότι εξ αρχής θεωρούμε ότι η υδροπονική καλλιέργεια θα έχει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά και ανέδειξε αυτά τα προβλήματα που συνειδητοποίησατε. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις από το πάνελ. Όχι, μας κάλυψε πλήρως. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Κυριακούλη, είσαστε σύντομος. Ωραία, να συνεχίσουμε ναι. Το κύριο Κυριακούλη. Ο κύριος Κυριακούλης είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός.
Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα αναπτύξει δύο εργασίες. Η μία έχει θέμα με την ψηφιακή, ηλεκτρονική, εμπορική, ψηφιακή υπογραφή και η δεύτερη εργασία σε σχέση με την νομοθεσία, ευρωπαϊκή νομοθεσία για αστικά και εμπορικά θέματα. Κύριε Κυριακούλη, για τον λόγο. Ωραία. Λοιπόν, να τονίσω λιγάκι ότι είμαι μηχανικός πληροφορική, όχι ηλεκτρονικός. Δεν είναι κάτι σημαντικό για το τυπικό του θέματος. Ξεκινήσουμε με την διαμεσολάβηση σε αστικά και εμπορικά, σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό καθεστώς. Αυτό που ουσιαστικά, μισό λεπτό και να διορθώσω και το ωραία, ο στόχος και το πεδίο εφαρμογής. Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αναλλακτική επίλυση των διαφορών και να προωθεί ο φιλικός διακανονισμός, ενθαρρύνοντας την προσφυγή στη διαμεσολάβηση και φροντίζοντας για τη δημιουργία ισόρροπης σχέσης μεταξύ της διαμεσολάβησης και των δικαστικών διαδικασιών. Οι διασυνοριακές διαφορές. Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Δεν καλύπτει κυρίως φορολογικές, τελωνιακές ή διοικητικές υποθέσεις ή την ευθύνη του κράτους λόγω πράξεων ή παραλήψεων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας. Προσφυγή στην διαμεσολάβηση. Δικαστήριο που επιλαμβάνεται υπόθεσης μπορεί ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης να καλέσει τα μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά. Μπορεί επίσης το δικαστήριο να καλέσει τα μέρη να μετέχουν σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την προσφυγή στην διαμεσολάβηση. Η διασφάλιση της ποιότητας της διαμεσολάβησης. Τα κράτη-μέλη ενθαρρύνουν με όποια μέσα κρίνουν σκόπιμα την εκπόνηση προαιρετικών κωδίκων διοντολογίας και την τήρησή τους εκ μέρους των διαμεσολαβητών και των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, καθώς και άλλων αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Τα κράτη-μέλη προωθούν τη βασική και περαιτέρω εκπαίδευση των διαμεσολαβητών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαμεσολάβηση διεξάγεται με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο έναντι των μερών. Τα κράτη-μέλη φροντίζουν ώστε τα μέρη ή ένα εξ αυτών με τηρητή συνένεση των υπολείπων να έχουν δυνατότητα να ζητούν να καταστεί εκτελεστό το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση. Το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας κηρύσσεται εκτελεστό εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση είτε το περιεχόμενο της ολόγων συμφωνίας αντιβαίνει στο δίκαιο του κράτους μέλους, στο οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση, είτε το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους δεν προβλέπει την εκτελεστότητά της. Τα κράτη-μέλη μεριμνούν ώστε η διαμεσολάβηση να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρριτο, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν ουδάλως. Τα κράτη-μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέρη που επιλέγουν να επιχειρήσουν τον διακανονισμό διαφοράς με διαμεσολάβηση δεν κολλούνται στη συνέχεια να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες ή διαιτησίες σε σχέση με την εν λόγω διαφορά, λόγω παραγραφής συλλήξεως αποσβεστικής προθεσμίας διαρκούσης της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Σημαντικό είναι η ενημέρωση του κοινού. Τα κράτη-μέλη ενθαρρύνουν με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση τους μέσων την παροχή πληροφόρησης στο ευρύ κοινό σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε διαμεσολαβητές και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Κυρίως, βέβαια, αυτό να γίνεται μέσω του διαδικτύου. Τώρα, τα κράτη-μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Επίσης, τα κράτη-μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ισοδεδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν. Με αυτήν τη διαδικασία, ουσιαστικά, διακανονίζεται η διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς. Αυτή ήταν η παρουσίαση που αφορούσε την διαμεσολάβηση. Είχαμε πει ότι θα ξεκινούσαμε με την. Έκανα σφάλμα εγώ, αλλά το αντιλήφθηκα αμέσως μετά. Ότι θα ξεκινούσαμε με την ψηφιακή υπογραφή, αλλά παρουσίασα μπροστά την διαμεσολάβηση. Ναι, τελειώσαμε. Να προχωρήσουμε την επόμενη παρουσίαση. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από τους συναδέλφους στο πάνελ, ερώτηση δεν έχει υποβληθεί κάποια. Ωραία.
Ναι, προχωρήστε στη δεύτερη και αν υπάρχουν ερωτήσεις θα προκύψουν να μπω στο τέλος και μετά δύο. Τώρα, λοιπόν, αυτό ήταν το mediation, λίγο στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην ψηφιακή υπογραφή. Το 1999 με την οδηγία 93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές ψηφιακές υπογραφές. Ποιος είναι ο σκοπός, ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής. Ο σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να διευκολύνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και να συμβάλλει στη νομική αναγνώρισή τους. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές για να διασφαλιστεί η ομαλότητα λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Τι είναι μια ψηφιακή υπογραφή? Η ψηφιακή υπογραφή θεωρείται το ηλεκτρονικό ισοδύναμο της συμβατικής υπογραφής και είναι μια συμβολοσειρά που προέρχεται από τον συνδυασμό διαδικών ψηφίων και ενός μηνύματος και ενός μυστικού κλειδιού. Η χρήση ψηφιακής υπογραφής σε ένα σύστημα ασφαλείας δικτύου είναι απαραίτητη καθώς παρέχει τρία βασικά στοιχεία: τον έλεγχο ταυτότητας του αποστολέα, την εμπιστευτικότητα και την ακυρότητα του μηνύματος. Τι επιτρέπει η ψηφιακή υπογραφή? Επιτρέπει να υπογραφούν ψηφιακά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχουν την ταυτότητα του αποστολέα, έτσι ώστε κανείς να μπορεί να είναι σίγουρος ποιος έστειλε το μήνυμα, κρυπτογράφηση συμπεριλαμβανομένων και των συνημμένων, εφόσον αυτό είναι επιλέξιμο, εάν το θέλει κάποιος δηλαδή, έτσι ώστε μόνο οι επιλεγμένοι παραλήπτες να μπορούν να διαβάσουν το περιεχόμενο. Υπάρχει ένας μοναδικός κωδικός πρόσβασης για τους υπολογιστικούς πόρους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχω username και password, ζεύγος κλειδί δηλαδή και κωδικό πρόσβασης. Επιτρέπει επίσης πρόσβαση, συμπλήρωση και υπογραφή ηλεκτρονικών εντύπων, αδειών και συμφωνιών και φόρμες data entry, εισαγωγής online δεδομένων δηλαδή. Άρα ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο υπογράφουμε ηλεκτρονικά όλες αυτές τις υπηρεσίες. Πώς παράγεται μια ψηφιακή υπογραφή? Ο αποστολέας εφαρμόζει μια συνάρτηση κατακαιρματισμού, ένα hash function, όπως ονομάζεται, στο μήνυμα για να δημιουργήσει ένα μήνυμα σύνοψης ενός προκαθορισμένου πάντα μεγέθους. Για να δημιουργηθεί μια ψηφιακή υπογραφή, συνήθως κρυπτογραφείται η σύνοψη του μηνύματος και όχι ολόκληρο το μήνυμα. Με άλλα λόγια, η κρυπτογραφημένη περίληψη μηνυμάτων είναι η ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα. Ο αποστολέας στέλνει στον παραλήπτη την κρυπτογραφημένη περίληψη μηνυμάτων και το κρυπτογραφημένο μήνυμα ή όχι το κρυπτογραφημένο μήνυμα, ανάλογα τι θα επιλέξει. Για τον παραλήπτη Β ισχύει πάνω απ' όλα η ίδια hash function, η ίδια συνάρτηση καταρκευματισμού με τον αποστολέα Α στο συγκεκριμένο μήνυμα, στο λευθέν μήνυμα. Δημιουργεί έτσι τη δική του έκδοση της σωστής περίληψης. Σε αυτήν τη διαδικασία αποκρυπτογραφεί την ψηφιακή υπογραφή που λαμβάνει επισυνάπτοντας το μήνυμα χρησιμοποιώντας το κλειδί του Α. Αυτή η διαδικασία οδηγεί στην αναπαραγωγή της περίληψης μηνυμάτων που δημιουργήθηκε από τον Α. Τώρα ο Β έχει δύο περιλήψεις στη διάθεσή του, τα συγκρίνει και αν ταιριάζουν επικύρωση με επιτυχία την ψηφιακή υπογραφή του Α. Εάν όχι, υπάρχουν λίγες ουσιαστικά πιθανές εξηγήσεις. Κάποιος προσποιείται ότι είναι ο Α, που είναι πολύ σημαντικό. Το μήνυμα έχει αλλάξει από τότε που το έγραψε ο Α ή υπήρξε κάποιο λάθος κατά τη διαδικασία της μετάδοσης. Τώρα, η ψηφιακή υπογραφή θα πρέπει να είναι προσβάσιμη στην αγορά. Οι μηχανισμοί των κρατών μελών για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης πρέπει να είναι διαφανείς και αντικειμενικές και να μην οδηγούν σε διακρίσεις. Δεν πρέπει υποδενή να περιορίζεται ο αριθμός των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν μηχανισμό επιτήρησης των παρόχων που εδρεύουν στην επικράτειά τους. Η κοινότητα ορίζει φορείς οι οποίοι διαπιστώνουν τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις για ασφαλής διατάξη δημιουργίας υπογραφής. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ορίσουν ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν την κατάλληλη υποδομή για την δυνατότητα ασφαλούς επαλήθευσης της ψηφιακής υπογραφής. Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει την Εθνική Νομοθεσία για την πιστοποίηση των παρόχων και δεν μπορεί να αρνηθεί υπηρεσίες πιστοποίησης άλλου παρόχου, εφόσον εν λόγω πάροχος του άλλου κράτου μέλους πιστοποιήθηκε σύμφωνα με την Οδηγία 93 το 99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα κράτη-μέλη εποπτεύουν και διασφαλίζουν πως τα προϊόντα που έχουν λάβει πιστοποίηση βάσει τη ίδια οδηγία δύναται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ιστορική τοπική αγορά. Ενώ με συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών, σημαντικό κομμάτι, τα κράτη-μέλη φροντίζουν να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές υπογραφές που εκδίδονται με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γίνονται αποδεκτές σε νομικές διαδικασίες ως αποδεκτικό στοιχείο και υπέχουν θέση ιδιόχειρης φυσικής υπογραφής. Οι υπογραφές αυτές αποτελούν αποδεκτικό στοιχείο σε νομικές διαδικασίες. Τα κράτη-μέλη διασφαλίζουν ότι δεν απορρίπτεται η νομική ισχύς και το παραδεκτό μιας ψηφιακής υπογραφής ως αποδεικτικού στοιχείου σε νομικές διαδικασίες, μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι υπομορφή ηλεκτρονικών δεδομένων, δεν βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, δεν δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής.
Το θέμα της ευθύνης τώρα. Τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι μετά την έκδοση έγκυρου πιστοποιητικού, ο πάροχος έχει ευθύνη έναντι οδήποτε βασίστηκε στο πιστοποιητικό αυτό. Δηλαδή, Α, όσον αφορά την ακρίβεια κατά τη στιγμή έκδοσης του, όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, καθώς και την ύπαρξη στο πιστοποιητικό όλων των στοιχείων τα οποία απαιτούνται για ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Για την διαβεβαίωση ότι κατά τον χρόνο έκδοση του πιστοποιητικού ο υπογράφων που ταυτοποιείται στον αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ήταν κάτοχος των δεδομένων δημιουργίας υπογραφής που αντιστοιχούν στα δεδομένα επαλήθειας υπογραφής που αναφέρονται ή ταυτοποιούνται στο πιστοποιητικό. Και γάμα, για τη διαβεβαίωση τα δεδομένα δημιουργίας υπογραφής και τα δεδομένα επαλήθειας υπογραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά στις περιπτώσεις που αμφότερα προέρχονται από τον πάροχο πιστοποίησης. Εκτός εάν ο πάροχος μπορεί να αποδείξει ότι δεν ενήργησε αμελώς. Διαφορετικά φέρει την ευθύνη. Εφόσον τα εκδεδόμενα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από πάροχο τρίτης χώρας, θεωρούνται έγκυρα στις περιπτώσεις που ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίηση πληρή τη απαιτήση που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία και έχει διαπιστευτεί δυνάμει εθελοντικού μηχανισμού πιστοποίηση καθιερωμένου σε κράτους μέλους ή ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίηση εγκατεστημένο στην κοινότητα, ο οποίος πληρεί τι απαιτήσει που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, εγγυάται για το πιστοποιητικό ή το πιστοποιητικό παρόχου υπηρεσιών υλοποίηση αναγνωρίζεται δυνάμει διμερού ή πολυμερού συμφωνία μεταξύ τη κοινότητα και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών. Το βασικό είναι η προστασία των δεδομένων. Διασφαλίζεται από τα κράτη-μέλη ότι οι πάροχοι πιστοποίησης ακολουθούν την οδηγία 46-95 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, διασφαλίζεται επίσης ότι ένας πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο απευθείας από το πρόσωπο το οποίο αφαιρούν ή με τη ρητή συγκατάθεσή του και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς έκδοσης και διατήρησης του πιστοποιητικού. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση συλλογή επεξεργασία δεδομένων για οποιοδήποτε άλλο σκοπούς χωρίς τη ρητή συνένεση του εν λόγω προσώπου. Αυτά όσον αφορά τις... Οπα, έφυγε πίσω. Την ψηφιακή υπογραφή και το ηλεκτρονικό εμπόριο βάσει τη οδηγία 93-99. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ακούλη. Είναι γεγονός ότι έχουμε μπει σε μια νέα εποχή ψηφιακή που είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε και στις περισσότερες φορές θα το έλεγα βίαια, όπως τώρα με την πανδημία που έχουν μετατραπεί, έχουν αλλάξει η ροή της καθημερινότητας, αλλά και μια σειρά συναλλαγές και σχέσεις έχουν αλλάξει μορφή. Είναι γνωστό ότι πίσω από αυτά, όμως, εγώ βάζω ένα ερώτημα, ότι πίσω από όλο αυτό το ψηφιακό πάντα θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος. Και πάντα θα υπάρχει το ρίσκο του ελέγχου ή στο να επέμβει κάποιος για λόγω κάποιον άλλον. Έτσι, χωρίς να θέλω να κάνω το συνήγορο διαβόλου. Η δομή η σημερινή είναι τέτοια που το επιτρέπει σε έναν βαθμό. Όσο αυξάνονται οι διαδικασίες και όσο πηγαίνουμε by the book, τόσο οι κανόνες μας θα γίνονται αξιότεροι, καλύτεροι και αυστηρότεροι. Το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης είναι το επόμενο βήμα που θα βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι νωρίς ακόμα, θεωρώ εγώ, ταπεινή προσωπική μου γνώμη. Άρα είμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής. Έτσι ακριβώς. Θα προσαρμοστούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις από το πάνελ. Όχι. Κύριε Κυριακούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τον βλέπω ότι έχει συνεθεί ο κύριος Πασχαλίδης. Είναι ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι ίσως να μην πω μοναδικός από τους ελάχιστους ομότιμους καθηγητές οι οποίοι συνεχίζουν μετά την αποχώρησή τους από την ενεργή διδασκαλία και έρευνα, συνεχίζουν να ασχολούνται ερευνητικά με το αντικείμενό τους, να συμμετέχει σε συνέδρια και να αρθογραφεί σε εξειδικευμένα περιοδικά και αυτό μας δίνει χαρά και δύναμη και σε εμάς τους μικρότερους βαθμίδες, μικρότερους να συνεχίζουμε. Είναι βραβευμένος από την Ακαδημία, κύριε Πασχαλίδη, βοηθήστε με, από την Ακαδημία της Ρωσίας. Καθηγητών Γεωπονικών Πανεπιστημίων της Ρωσίας. Και ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε Πασχαλίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τα καλά λόγια που μου είπατε για το πρόσωπό μου.
Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δόθηκε να μιλήσω στο συνέδριο το οποίο παρακολούθησα εχθές και ήταν άψογα οργανωμένο. Με την ευκαιρία θέλω να χαιρετήσω όλους τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν και εργάζονται ακόμα στο Πανεπιστήμιο. Το θέμα μου είναι η εξέλιξη της γεωλογικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προσπάθησε να ανδρώσει την γεωργία και μέχρι το 1960 ήταν μια γεωργική χώρα χωρίς το δεύτερο τομέα της παραγωγής που ήταν ο τομέας βιομηχανίας να αγκαλιάσει το πληθυσμό που ήταν στις αγροτικές περιοχές. Έτσι τότε το 82% του πληθυσμού της Ήπειθρο ασχολούνταν με τη γεωργία. Στη συνέχεια, όταν μπήκαμε εμείς σαν χώρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στην ΕΟΚ στην αρχή και τώρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η γεωργία είναι σημαντική και για την Ευρώπη, διότι διαπανεί πάνω από 50% των χρημάτων για την ανάπτυξη της γεωργίας και απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό πολιτών αυτών των χωρών των ευρωπαϊκών. Για την Ελλάδα η γεωργία ήταν πάντα σημαντικότερος τομέας, διότι συνέσφερε στην ελληνική οικονομία με ένα σοβαρό ποσοστό. Πρέπει να πούμε ότι η γεωργία κάνει χρήση περίπου το 30% των εδαφών της χώρας. Ένα μεγάλος αριθμός πολιτών ασχολείται με τη γεωργία και θεωρείται, όπως είπαμε, σημαντικός οικονομικός τομέας της χώρας μας. Αυτό που είναι σημαντικό ότι στην χώρα μας η γεωργία είχε μια δομή η οποία ήταν έτσι οικογενειακή. Ο κάθε αγρότης με την οικογένεια του προσπαθούσε να καλλιεργήσει και τα πρώτα χρόνια ήταν βασικά για να εξασφαλίσει τα τρόφιμα για τον εαυτό του και να βγει σε μια μικρή αγορά, ενώ μετά την ενσωμάτωση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε μια καινούρια μορφή, παρόλο που παραμένει ο κύτταρος της μονάδας, η οικογενειακή μονάδα, να γίνονται καινούργιες μεγάλες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, όπου παρουσιάζονται και εργαζόμενοι, μισθωτοί στον γεωργικό τομέα. Για να δώσουμε μια εικόνα, πρέπει να πούμε ότι στην χώρα μας η γη είναι πολύ σε μικρές εκτάσεις χωρισμένες στις οικογένειες. Το μέσον όρο της ιδιοκτησίας των εκμεταλλεύσεων είναι περίπου 47 στρέμματα μέσον όρο στην χώρα μας. Υπάρχουν επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, οι οποίες έχουν μέσον όρο 9 με 10 στρέμματα. Και αυτές είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που, αν εξετάσει κανείς τον πίνακα, ότι πόσοι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις είναι με 44 στρέμματα μέσων όρων, θα δούμε ότι έχουν το 76%, αλλά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται το φαινόμενο ότι γίνεται συγκέντρωση της γης σε λίγες επιχειρήσεις. Έτσι, το 1995 αυτοί που είχαν πάνω από 1.000 στρέμματα αντιστοιχούσαν στο 0,1%. Ήταν πολύ μικρό ποσοστό που είχαν μεγάλες ιδιοκτησίες στη γη. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος των αγροτών, των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων είχαν το περίπου 40 στρέμματα μέσων όρων στην χώρα μας. Βλέπουμε ότι όταν μεγαλώνουν αυτές οι εκμεταλλεύσεις, βεβαίως αρχίζει να αλλάζει και η αποσχόληση σε αυτές τις επιχειρήσεις, διότι
η οικογένεια που ήταν το κύτταρο των εργατών μέσα στην εκμετάλλευση οικογενειακή. Δούλευαν η γυναίκα του, τα παιδιά του, συγγενείς. Τώρα, επειδή κάποιοι γίνονται μεγάλοι ιδιοκτήτες γης, υποχρεούνται να παίρνουν μισθών εργαζόμενους μισθωτούς. Και βλέπουμε ότι αλλάζει η σύνθεση αυτών των εργαζομένων. Παρουσιάζεται ένας, αντί να είναι μόνο αυτό που ασχολούμενοι, παρουσιάζονται και οι μισθωτοί οι οποίοι δουλεύουν ή όλο τον χρόνο ή κάποια ημερομίσθια κάνουν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 1981, πριν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθυσμός που ασχολούνταν στη γεωργία είχε το 27% περίπου. Ήταν περίπου 970.000 ασχολούμενος στην γεωργία. Με την πάροδο των 20 ετών μειώθηκε το ποσοστό των απασχολούμενων στην γεωργία. Έχουμε φτάσει από το 2000 στα 17%, το 2017 12% και τώρα το 2019 ήταν το ποσοστό που ασχολούνταν στην γεωργία περίπου 11,7%. Σε απόλυτους αριθμούς είναι ότι ήταν 970 αγρότες και στα 30 τόσα χρόνια μειώθηκε και έχει φτάσει να ασχολούνται, πέρσι ασχολούνταν 446.000 αγρότες στον αγροτικό τομέα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το ποσοστό αυτό που ασχολείται σαν ιδιοκτήτης μειώνει, αυξάνεται περισσότερο η εργασία μισθωτή. Αλλάζει η σύνθεση. Ενώ ήταν αυτή, δεν ήταν μισθωτή και ήταν στην οικογένεια μέσα ο ιδιοκτήτης, η οικογένεια του, ασχολούνταν και δούλευαν. Τώρα με την ύπαρξη μεγάλων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, έχουμε μια διαφοροποίηση της αναλογίας των μισθωτών στην γεωργία. Βεβαίως, εδώ πρέπει να πούμε τελευταία ότι με το άνοιγμα των συνόρων παρουσιάστηκαν μετανάστες, οι οποίοι από μια έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ δείχνει ότι η μεγαλύτερη μάζα ασχολείται στον γεωργικό τομέα, στην γεωργία. Βεβαίως, εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι και σε όλους τους τομείς, και στο πρωτοβάθμιο, στο δευτεροβάθμιο, στο τριτοβάθμιο τομέα, υπάρχει αδήλωτη εργασία που δύσκολα προσδιορίζεται. Βεβαίως, τώρα η πολιτεία προσπαθεί να βελτιώσει αυτή την κατάσταση και έχει θεσπίσει ένα εργόσιμο που πρέπει ο μετανάστης που είναι να δουλεύει στα αγροκτήματα, να έχει εργόσιμο από τον εργοδότη, από τον ιδιοκτήτη των χωραφιών, ώστε να μπορεί με αυτά τα εργόσιμα να παρουσιάζεται και να παίρνει άδεια παραμονής στη χώρα μας. Εγώ ήμουν μάρτυρας όταν ήμουν στα σύνορα και πήγαινα στην Βουλγαρία. Βλέπω ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο με τον νομάρχη. Κατεβαίνει νομάρχης. Πιάσαμε κουβέντα, μου λέει, πηγαίνω στη Βουλγαρία, ήταν πριν 10 χρόνια αυτό. Πάω στην Βουλγαρία να πάρω εργάτες, να παρακαλέσω να έρθουν εργάτες, γιατί εμείς δεν έχουμε εργατικά χέρια στα χωράφια μας για να καλλιεργήσουμε το καπνό. Λέω, πώς έτσι γίνεται. Μου λέει, δύσκολα βρίσκουμε δικά μας χέρια, διότι τα ημερομίσθια είναι λίγα και γι' αυτό υποχρεούμαστε να δουλέψουν μετανάστες. Πρέπει να πούμε ότι και η σύνθεση των αγροτών σύμφωνα με το μορφωτικό επίπεδο, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει
ως ένα βαθμό μπαίνουν νέοι σε ηλικία οι οποίοι έχουν τελειώσει ΤΕΙ, έχουν τελειώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διότι η γεωργία σήμερα γίνεται με πιο σύγχρονα μέσα, ιδιαίτερα άμα πάρουμε το κλάδο των, υποκλάδο των θερμοκηπίων, εκεί χρειάζεται να ξέρει κανείς χημεία, να ξέρει μαθηματικά, διότι πρέπει να κάνει τα διαλύματα για να μπορεί να καλλιεργήσει και να πάρει καλή σωριά. Στα χωράφια έχουμε τώρα μια καινούρια, έναν καινούριο τρόπο που μας το επιβάλλει και η παγκόσμια κοινότητα, να υπάρχει γεωργία ακριβίας, όπου θα πρέπει να καλλιεργούμε με τέτοιο τρόπο που να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον με φυτοφάρμακα κτλ. Και να παίρνουμε μια καθαρή παραγωγή η οποία να είναι χρήσιμη για τους ανθρώπους. Βλέπουμε ότι η διάθρωση των απασχολούμενων στην Ελλάδα αλλάζει. Και είπαμε ότι ναι, μειώνεται περίπου κατά 40% ο αριθμός των απασχολούμενων, αλλά ταυτόχρονα και η σχέση που αναπτύσσεται είναι ότι μειώνονται αυτοί απασχολούμενοι που είναι μέλη της οικογένειας και συγγενείς και περισσότερο γίνονται μισθωτοί εργάτες οι οποίοι δουλεύουν στα χωράφια και βεβαίως υπολογίζεται οπωσδήποτε με άλλον τρόπο με την ετήσια μονάδα εργασίας που δείχνει ότι αν ήταν το 89-700 τόσες μονάδες ετήσιες εργασίες, τώρα φτάνουμε στις 400 τόσες μονάδες εργασίας. Κλείνοντας το θέμα, θέλω να πω ότι και η πανδημία έδειξε ότι αυτή είναι η άποψη προσωπική μου. Εάν πρώτα η πολιτεία έδωνε περισσότερη σημασία στο τρίτο τομέα της οικονομίας της χώρας μας, που είναι οι υπηρεσίες, και με την πανδημία κλείσαν τα σύνορα και ο τουρισμός έχει φτάσει σχεδόν στο μηδέν. Οπότε θα έχουμε μια επίπτωση στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Και δεύτερον, με το κλείσιμο των συνόρων έχουν λιγοστέψει οι μετανάστες οι οποίοι ερχόταν παραστασιακά να δουλέψουν στα χωράφια. Γι' αυτό πρέπει, νομίζω, ότι να δώσουν περισσότερο η πολιτεία προσοχή στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, διότι η χώρα μας έχει πλούσιο ήλιο, έχουμε κλίμα μεσογειακό το οποίο βοηθάει να έχουμε παραδοσιακά προϊόντα τα οποία είναι υπερζήτητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε δεύτερη ομιλία μου θα αναφερθώ και για τις καλλιέργειες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πασχαλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση στο κομμάτι του αγροτικού τομέα και πώς διαμορφώνονται οι αλλαγές στους εργαζόμενους και στην απασχόληση. Είναι γεγονός ότι το παράδοξο μάλλον είναι ότι ενώ έχουμε συνεχή μείωση των αυτοαπασχολούμενων, ναι, στον αγροτικό τομέα, δεν συντελείται ταυτόχρονα ή έστω και με καθυστέρηση αύξηση των μέσων καλλιεργήσιμων εκτάσεων αναγεωργική εκμετάλλευση. Αυτά έχουν καθυλωθεί γύρω στα 40 στρέμματα, όσο γνωρίζω, τα τελευταία 40 χρόνια, με ό,τι αυτό το αρνητικό που συνεπάγεται αυτό. Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο, πιστεύω το οποίο θα εμφανιστεί την επόμενη δεκαετία, δεκαπενταετία, είναι όταν θα αποχωρήσουν αυτοί που σήμερα είναι καλλιεργητές, μικροί καλλιεργητές ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ότι πολλοί πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει διάδοχη κατάσταση, με αποτέλεσμα θα εμφανιστούν φαινόμενα τα οποία μέχρι τώρα δεν τα αντιμετώπιζε τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια ο αγροτικός τομέας της χώρας μας, όπως η ερημοποίηση ή συγκεντροποίηση, μεγαλύτερη συγκεντροποίηση του καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Εδώ η πολιτεία, όπως κλείσατε εσείς, ο αγροτικός τομέας είναι ένας τομέας που όλες οι χώρες
σε όλες τις χώρες παρεμβαίνει το κράτος, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει, αλλά και λόγω της αναγκαιότητας που είναι ο πρωταρχικός τομέας που μας εμφανίζει φαγητό. Αναδείχθηκε ο πρωταρχικός τομέας ο πρωταρχικός ρόλος του αγροτικού τομέα αναδείχθηκε και αυτό τη διάρκεια της πανδημίας. Ο τουρισμός έκλεισε, ενώ συνεχίζαμε όμως να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ πρέπει να συνεχίζουν να τροφοδοτούνται με τρόφιμα. Ακριβώς. Είναι γεγονός ότι θα αλλάξει και η μορφή του τομέα τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τη δεύτερη εργασία σας, που έχει να κάνει με τη σημασία των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και κατά πόσο συνδέονται με την παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει σχέση, και τώρα κύριε Πρόεδρε, εσείς το θίξατε με λίγες γραμμές, ότι έχουμε προβλήματα με τα εδάφη και με την ερημοποίηση κτλ. Πρέπει να πω ότι η συμβολή της γεωργίας στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν τα πρώτα χρόνια της μετά το 60 ήταν σημαντικό το ποσό που ποσοστέα συμβολή στην οικονομία της χώρας μας από τον αγροτικό τομέα, περίπου 10%. Βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία στην εργασία, εμείς χρησιμοποιήσαμε επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, όπου δείχνει ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν συμπλουτίζεται από το αγροτικό τομέα κάθε χρόνο και λιγότερο. Εάν ήταν το 1989 10%, σήμερα έχουμε φτάσει να υπάρχει με τη στοιχεία το περασμένο έτος η συμβολή του γεωργικού τομέα στο 3,4% στο εθνικό καθαρίστο προϊόν. Βεβαίως η Ελλάδα αξιοποιεί σε περίπου στο 82% τα εδάφη της χώρας. Με στατιστικά στοιχεία φαίνεται ότι είχαμε περίπου 4.430.000 στρέμματα στην χώρα μας. Με στη στοιχεία του περασμένου έτους έχουμε 3.221.000 εκτάρια, όπου είναι 33 εκατομμύρια στρέμματα. Μεγάλες εκτάσεις, αλλά πρέπει να τονίσω ότι αυτές οι εκτάσεις βρίσκονται σε πολλά σημεία που δεν είναι σε πεδιάδες, είναι κοντά στα βουνά και γι' αυτό έχουμε υποστομή μία δυσκολία της καλλιέργειας των εδαφών. Περίπου είχα ετοιμάσει όλες τις διαφάνειες, αλλά λόγω τεχνικών που εγώ δεν είμαι και σύγχρονης τεχνολογίας, δεν μπορώ να παρουσιάσω. Φαίνεται ότι εμείς προσεγγίζουμε περίπου το 31% όλων των εκτάσεων που είναι στην χώρα μας και κατανέμονται καταρχήν. Το 53% των εκτάσεων είναι αρρώτερες καλλιέργειες, και όταν λέμε αρρώτερες καλλιέργειες, αυτές που οργώνονται, που είναι οι μεγάλες καλλιέργειες, σίτηρα, καλαμπόκι, βαμβάκι, καπνός κτλ. Περίπου το 34% είναι μόνιμες, είναι καλλιέργειες που ασχολούνται με τα κήπευτικά. Το 11% είναι οι μεγάλες καλλιέργειες, μόνιμες, δεντρώδεις καλλιέργειες κτλ. Και 2% περίπου είναι σε αγρανάπαυση. Πρέπει να τονίσω ότι οι μεγαλύτερες εκτάσεις βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία, στην Θεσσαλία και λιγότερες βεβαίως στα νησιά. Η Αττική έχει πολύ μικρή έκταση, η γεωργική, δεν ασχολούνται σχεδόν με ελάχιστη που υπάρχουν. Πρέπει να σημειώσω ότι
η πολιτεία έχει δώσει μεγάλη σημασία στο ότι τα εδάφη μας να αρδεύονται, διότι η άρδευση των χωραφιών δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί η παραγωγή και να έχουμε καλύτερες αποδόσεις. Έτσι βλέπουμε ότι οι αρδευόμενες καλλιέργειες στη χώρα μας είναι περίπου το 40% αρδεύονταν το 1999. Στη συνέχεια έχουν μείωση στο 40,6% και τελευταία βλέπουμε ότι οι αρδευόμενες εκτάσεις με βάση τα δημορφολογικά χαρακτηριστικά για τις ορεινές περιοχές καταλαμβάνουν το 21% και τις πυρηνές το 48%. Η άρδευση στο 92% των αρδευόμενων εκτάσεων της χώρας γίνεται με συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας και ανακαλλιέργεια μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά το είδος των καλλιεργειών που καταλαμβάνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά άρδευσης είναι οι κυπευτικές καλλιέργειες, διότι άμα δεν ποτίσουμε δεν θα πάρουμε λαχανικά, δεν θα πάρουμε μοστάνια. Είναι περίπου το 97% αρδεύονται, το 43% είναι οι αρρώτερες καλλιέργειες, το 38% είναι οι δεντρώδεις και κατά 36% οι αμπειρολογικές καλλιέργειες. Σχετικά με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με τις οικογένειες που ασχολούνται, όπως είπαμε και στην προηγούμενη ομιλία, υπάρχει μια συγκέντρωση των εδαφών ανά μονάδα εκμετάλλευσης. Έτσι, οι εκμεταλλεύσεις με έκταση ως 20 εκτάρια ήταν το 1995 και αποτελούσαν το 44% του συνόλου και κατήχαν όλοι μαζί το 76% της συνολικής έκτασης. Βλέπουμε τώρα ότι ιδιαίτερα οι εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι από τα 300 στρέμματα και πάνω γίνεται μια αύξηση αυτών των εκμεταλλεύσεων σε βάρος μικρότερων ή λόγω ότι κάποιοι αποχωρούν από την εργασία ή γίνονται μεταβιβάσεις και έτσι ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαχρονικά δεν έχει αλλάξει. Είναι περίπου 850.000 τώρα, ας πούμε το 1995 ήταν 802.000, το 2000 ήταν 811, το 2005 833.000 εκμεταλλεύσεις και το 2013 810.530. Βεβαίως είπαμε ότι διπλασιάστηκε ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες εκτάσεις από 1.800 στρέμματα και με ποσοστό 1%. Εάν το 1995 από αυτούς που είχαν τέτοια έκταση, τσιφρικάδες ας πούμε, ήταν περίπου 0,8%, τώρα έχουμε 1%. Οπότε σχεδόν προπλασιάστηκε αυτός ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που έχουν μεγάλες ιδιοκτησίες. Και αυτό βεβαίως δίνει τη δυνατότητα να γίνει τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση της γης με μεγαλύτερες παραγωγές. Αλλά έχει και συνέπεια αυτό ότι πρέπει οι γεωργοί οι οποίοι σταματούν να ασχολούνται με τη γεωργία πρέπει να αποσχοληθούν σε κάποιο τομέα και δυστυχώς στη χώρα μας δεν αναπτύχθηκε η μεταποίηση, οι βιομηχανίες μεταποίησης και έχουν πάει στο τριτογενή τομέα όπου είναι οι υπηρεσίες, τουρισμός κτλ. Και υπάρχει και
τελευταία χρόνια βλέπαμε ότι ο Γιώργος, εκτός από τον είναι Γιώργος, ασχολούνταν και με τον αγροτικό τουρισμό, όπου έπαιρνε κάποιο επιδότηση από το κράτος, έκτιζε 5-10 δωμάτια, τα ενίκιαζε και με αυτό το τρόπο συμπλήρωνε το εισόδημά του. Σχετικά τώρα με τις καλλιέργειες. Ποιες είναι σε εμάς οι σημαντικές καλλιέργειες? Στη χώρα μας είναι καταρχήν τα σίτηρα που δίνουν τη δυνατότητα του ψωμιού να έχουν τρόφιμα. Οι ηλιές, η ηλιοπαραγωγή, το βαμπάκι, ο αραβόσιτος, το καλαμπόκι, τα σταφύλια, ο καπνός, οι βρώμοι, οι πατάτες, τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια. Πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας στην ηλιοπαραγωγή είναι τρίτη στον κόσμο. Βγάζουμε ελαιόλαδο και βρώσιμη ηλιά άριστης ποιότητας. Μας ζηλεύουν οι Ιταλοί, μας ζηλεύουν Πορτογάλοι και άλλοι. Και μάλιστα έρχονται και αγοράζουν το ελαιόλαδο χοντρικής και μετά το ανακατεύουν το δικό τους οι Ιταλοί και το στέλνουν στις αγορές ως δικό τους λάδι, διότι το δικό μας το λάδι, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, είναι το καλύτερο που υπάρχει παγκοσμίως. Έτσι, οι κυριότερες καλλιέργειες με βάση την καλλιεργούμενη έκταση είναι τα σιτηρά, οι ηλιές, το βαμπάκι, αραβόσιτος, το κρεθάρι, τα σταφύλια, καπνός, βρώμοι και οι πατάτες, ροδάκινα. Πρέπει να πω λίγο για το καπνό. Η μείωση των εκτάσεων στη χώρα μας προήλθαν και από το βαμπάκι, μείωση των καλλιέργειων του βαμπακιού και το καπνού, διότι υπάρχουν και άλλες χώρες που ήθελε να εξυπηρετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. για το βαμπάκι. Ήταν το θέμα ότι έπρεπε να μειωθούν οι εκτάσεις και η παραγωγή του βαμπακιού στη χώρα μας, διότι υπήρχε η Τουρκία που έπρεπε με κάποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισάγει και από αυτή τη χώρα, διότι από την αντίθετη πλευρά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πήγαιναν σε αυτή τη χώρα βιομηχανικά προϊόντα, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά κτλ. Οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα μείωσης της παραγωγής του βαμβακιού και με το πρόσχημα ότι ιδιαίτερα στις περιοχές που χρησιμοποιούσαν πολλά λιπάσματα στη Θεσσαλία μπήκε το θέμα ότι πρέπει να περιορίσουμε την χρήση των λιπασμάτων γιατί μολύνουμε το περιβάλλον και ιδιαίτερα τα υπόγεια νερά. Σχετικά με το καπνό, που ήταν πολύ πονέσιμη υπόθεση, διότι υπήρχε ένα πρόγραμμα πενταετής όπου έλεγε ότι ο παραγωγός που είχε την άδεια να καλλιεργεί καπνό πάβει να καλλιεργεί, θα παίρνει όλη την επιδότηση, το κόστος της προηγούμενης χρονιάς που καλλιεργούσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μετά από 5 χρόνια θα παραδίδει την άδεια και δεν θα έχει το δικαίωμα κανένα μέλος της οικογένειας να καλλιεργεί τον καπνό. Με το πρόσχημα ότι υπάρχει αντικαπνιστική πολιτική που πρέπει να μειώσουν τη σύγχρονη τη χρήση των τσιγάρων από τους ανθρώπους, να προστατεύσουν την υγεία. Αλλά τι παρατηρήθηκε, ότι ταυτόχρονα με τη μείωση του καπνού, βεβαίως πολλοί γεωργοί μείναν μετά από 5 χρόνια χωρίς καλλιέργειες, εισήγαγαν έτοιμα τσιγάρα από άλλες χώρες βιομηχανικές, όπου είχαμε τιμώρες και άλλες εταιρείες που φέρανε καπνό και από την Τουρκία και από άλλες χώρες για να δουλέψουν τα εργοστάσια να βγάλουν τσιγάρα. Έτσι ήταν ένα πονημένο πρόβλημα με τους καπνοπαραγωγούς που έχασαν την δουλειά τους. Η αξία της αγροτικής παραγωγής βεβαίως είναι πολύ σημαντική. Περίπου 2,8 δισεκατομμύρια είναι η παραγωγή της φυτικής παραγωγής, η αξία της, και ιδιαίτερα τώρα με τις νέες μορφές καλλιέργειας που είναι τα θερμοκήπια, η γεωργία ακριβίας, έχουμε μεγαλύτερη ποσομή παραγωγή. Κλείνοντας, και αυτό δεν αφορά την οικονομία αλλά αφορά τα εδάφη, γιατί έχω γράψει και δύο εργασίες σε
περιοδικά, όπου με στοιχεία που έχουν γίνει από διάφορους ερευνητές εδαφολόγους, βλέπουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα ερημοποίησης των εκτάσεων. Έχουμε ένα πρόβλημα της αλάτωσης των εδαφών. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, διότι έχουμε και διάβρωση. Και ένα άλλο αρνητικό είναι ότι πολλές φορές χωράφια τα οποία είναι παραγωγικά δίνονταν στους καταναλωτές, στους πολίτες, οι οποίοι θέλουν να βάλουν ηλιακούς, αυτές τη καινούργια τώρα τεχνολογία που παράγεται ρεύμα ηλιακή, και με αυτόν τον τρόπο αφαιρούσαν γεωργικές εκτάσεις από την υγεία. Αυτά σχετικά με τον αγροτικό τομέα και την χρήση του έδαφους. Οι κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας πάρα πολύ ευνοούν την καλλιέργεια, την γεωργική παραγωγή. Χρειάζεται υποσχομούμε στήριξη, γιατί λένε ότι η γεωργία είναι βιομηχανία χωρίς σκεπή, διότι είναι εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά εξαρτάται και από την στήριξη του κράτους. Δεν υπάρχει καμιά χώρα στον κόσμο, έχουμε μελετήσει πολλές εργασίες, που να μην επιδοτείται από τις κυβερνήσεις των χωρών για να στηρίξει το αγροτικό τομέα. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Συνεδρίου, που είναι οικονομολόγος και βοηθάει, ο κ. Πετρόπουλος, τον κύριο Παπακοσταντίνο, που είναι ταξίαρχος αλλά αγαπάει την γεωργία, τέλειωσε το Πανεπιστήμιο, τον λέκτορα του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, τον Σταύρο Σωτηρόπουλο, και άλλους συνεργάτες που με δίνουν κουράγιο να αισθάνομαι ότι ακόμα πως είμαι στην ενεργία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πασχαλίδη, για την αναλυτική εργασία που παρουσιάσατε. Είναι γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας είναι ο αγαπημένος τομέας πολλών από εμάς, κάποιοι λόγω αντικειμένου. Είναι γεγονός ότι όντως δεν έχουν εφαρμοστεί στη χώρα μας πολιτικές που να ενθαρρύνουν που έχουν εφαρμοστεί να δημιουργούν τις προϋποθέσεις να αυξηθούν ο μέσος κλήρος των μικρών και οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες το μοναδικός κληρονόμος ή κίνητρα και αντικίνητρα προκειμένου να μεγαλώσουν οι εκτάσεις ή φορολογικά κίνητρα ή απαγόρευση των αναδασμών. Υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουν εφαρμοστεί. Πρώτον, γιατί απαιτούν χρήμα, και δεύτερον, έχει να κάνει και με πολιτικό κόστος. Έτσι, η γη έχει και συναισθηματικό δέσιμο ο Έλληνας με τη γη, αλλά παρόλα αυτά όμως τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, εμείς τουλάχιστον οι ειδικοί, πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε σαν ένα μέσο παραγωγής. Άρα ένα μέσο παραγωγής πρέπει να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις προκειμένου να αποδώσει όσο το δυνατόν περισσότερο και για την εκμετάλλευση, την αγροτική οικογένεια που καλλιεργεί, αλλά και για την εθνική οικονομία γενικότερα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Αν δεν υπάρχουν, να συνεχίσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο καθηγητή. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Μπορεί και πρέξει και πρέπει να υπάρξει κρατικός παρεμβατισμός δεδομένου Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά στη γεωργία? Τι κάνει η γνώμη σας? Παρέμβαση προς ποια κατεύθυνση? Ως προς τα προϊόντα και ως προς την ανακατανομή γεών. Ξέρετε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάποια αυτάρκεια σε προϊόντα αγροτικής προέλευσης. Δυστυχώς όμως, από το 1981 και μετά, παρουσιάζεται ένα μεγάλο άνοιγμα μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Πολλές φορές εμείς εισάγουμε λιμόνι από την Αργεντινή. Εισάγουμε καπνό από τις άλλες χώρες. Η παρέμβαση πολλές φορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βάζει πρόστιμο στον γεωργό που καλλιεργεί το βαμπάκι, του λέει αν παίρνεις 450 κιλά το στρέμμα, εγώ θα σε βάλω πρόστιμο να μειώσω την ποσότητα παραγωγής. Θέλω να σας πω ότι η παρέμβαση
Είναι, πως με δίκοπο μαχαίρι. Από μια μεριά πρέπει να επιδοτείται η γεωργία, πρέπει, γιατί πολλές φορές από κλιματολογικές συνθήκες μπορεί ο παραγωγός να καταστραφεί. Ποιος τον αποζημιώσει? Θα τον αποζημιώσει το δημόσιο, το κράτος. Η επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως η δική μας η γεωργία ήταν επιδοτούμενη. Ο γεωργός έχει συνηθίσει ότι θα παίρνει κάποια επιδότηση γιατί παράγει ηλαιόλαδο. Επιδοτούνταν. Αυτή η επιδότηση πολλές φορές, ας πούμε με τα ξινά, με τα λεμόνια, πορτοκάλια κτλ., πολλές φορές οδηγούσε στο ότι γινόταν απόσυρση. Δεν πήγαιναν, δεν κατεβάσαμε τις τιμές το λιμονίο ή το πορτοκαλίο για να φτάσει να γίνουν χυμοί που να έχουν μικρό κόστος, αλλά έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού τα επιδοτώ, ρίξτε στις χωματερές και με αυτόν τον τρόπο... Να διευκολύνω λίγο και να... γιατί αν πάρουμε το μέρος προϊόντα δεν θα τελειώσουμε. Είναι γεγονός ότι οι επιδοτήσεις που αναφέρατε, κύριε Πασχαλίδη, έχει να κάνει με επιδοτήσεις σε έναν ενίσχυση του εισοδήματος. Έτσι. Ανέκαθεν και σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, από την Αμερική και σε όλη την Ευρώπη, οι επιδοτήσεις δίνονται για να ενισχυθεί το εισόδημα του παραγωγού. Άρα, το πώς θα το κάνει ο κάθε, πώς θα διαθέσει και θα καταναλώσει ο καθένας το εισόδημα του, είναι προσωπικό θέμα. Στην ερώτηση του κ. Φιλιππόπουλου, εγώ θέλω να πω ότι η γεωργία. Στη γεωργία πάντα υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός, είτε άμεσα είτε έμεσα. Είτε το κράτος παρεμβαίνει και δίνει κατευθύνσεις τι προϊόντα να παραχθούν ή τι ποσότητες, είτε έμεσα με τις αποφάσεις, αυτό που ανέφερε ο κ. Πασχαλίδης, τις λεγόμενες ποσοστώσεις ή απαγορεύσεις, και αυτός κρατικός παρεμβατισμός είναι, αλλά όχι από το κράτος το δικό μας. Είναι γεγονός ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη επαστολή. Και να φύγουμε από την αγροτική παραγωγή, να πάμε στο χρηματιστήριο με εισηγητή τον κύριο Παπαϊωάννου Παντελή. Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. Τον κύριο Παπαϊωάννου τον θυμάμαι εδώ. Ήταν στο τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό από το πρώτο συνέδριο που είχαμε ξεκινήσει στην Καλαμάτα το 2015 και να που ξαναβρισκόμαστε εδώ σαν εισηγητής. Κύριε Παπαϊωάννου, έχετε το λόγο. Γεια σας. Χαίρομαι που είμαι και πάλι κοντά σας, σαν εισηγητής αυτή τη φορά. Θα σας παρουσιάσω την εργασία μου, το οποίο θα γίνει και άρθρο με τίτλο «Έξοδος από το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών μέσω δημόσιας πρότασης στην περίοδο της οικονομικής κρίσης». Χαιρετάω τον κάθε ένα από εσάς ξεχωριστά. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Έξοδος από το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών μέσω δημόσιας πρότασης στην περίοδο της οικονομικής κρίσης». Ξεκινώντας από τις δημόσιες προτάσεις, η ύπαρξη νομοθεσίας γενικότερα εξαγορών των επιχειρήσεων αποτελεί ένα κύριο σημείο για την επίτευξη του στόχου της ενιαίας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Υπήρξε ένα αποτέλεσμα των έντονων διαπραγματεύσεων και διεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο ήταν η θεσμοθέτηση της Οδηγίας 2004 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, περάσαμε από το 1997 και από το 2001 δύο ψηφοφορίες που ήταν άκαρπες για τον λόγο του ότι οι χώρες έχουν διαφορετικό τρόπο φορολόγησης, διαφορετικές νομοθεσίες μεταξύ των δημοσίων προτάσεων, έχουν διαφορετικές νομοθεσίες και ως προς την λογιστικότητα αυτών κτλ. Μέχρι τότε. Στην Ελλάδα η οδηγία ενσωματώθηκε από την ελληνική ένωμη τάξη με τον νόμο του 2006, ενώ στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει γίνει, έχουν διακριθεί οι δημόσιες προτάσεις σε προαιρετικές και υποχρεωτικές. Η προαιρετική δημόσια πρόταση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε φορέα, με την προϋπόθεση ότι φυσικά είναι σε θέση να αγοράσει το σύνολο των μετοχών που θα του προσφερθούν ή εναλλακτικά θα καλύψει το σχετικό όριο αγοράς που έθεσε στη δημόσια πρόταση. Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση, από την άλλη, θέτει όρια ελέγχου της υποεξαγοράς επιχείρησης. Ειδικότερα αν ένας φορέας ελέγχει άμεσα ή έμεσα το 1 τρίτο των δικαιωμάτων ψήφου της υποεξαγοράς επιχείρησης, υποχρεούται να υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κινητών αξιών, καταβάλλοντας δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα, όπως λέει ακριβώς ο νόμος. Υπάρχουν προβλέψεις για τον ορισμό του τιμήματος,
με σκοπό την προστασία των μετόχων, το οποίο μπορεί να λάβει την μορφή μετρητών ή και μετοχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και νεότερη οδηγία το 2014, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομική τάξη με τον νόμο το 2018. Ο νέος νόμος προβλέπει ειδικές περιπτώσεις, σε ειδικές περιπτώσεις υποβολή έκθεση από ανεξάρτητο εκτιμητή για να προστατευτούν και οι επενδυτές αλλά και οι μέτοχοι από τις ανταλλάξιμες αυτές αξίες οι οποίες μπορούν να γίνουν σε χαμηλή αποτίμηση. Την περίοδο του 2006-2019 πραγματοποιήθηκαν 103 δημόσιες προτάσεις. Οι 53 είχαν σαν αποτέλεσμα την μεταβίβαση του συνολικού αριθμού των μετοχών, υποδιαπραγμάτευση και την διαγραφή της επιχείρησης από το χρηματιστήριο. Περνώντας στην βιβλιογραφική επισκόπηση, έχουμε τη διάκριση των αγοραστών σε στρατηγικούς και σε χρηματοοικονομικούς. Οι στρατηγικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα επενδύσουν συνήθως σε εταιρείες εφάμιλες με την δική τους ή εταιρείες που συνεργάζονται. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχει μια εταιρεία που εμπορεύεται ρούχα, μπορεί να θα επενδύσει στον προμηθευτή του ή θα επενδύσει σε έναν πελάτη του, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια συνεργασία μεταξύ τους και ένας καλύτερος έλεγχος. Ενώ ένας χρηματοοικονομικός επενδυτής έχει πιο πολύ στο νου το κέρδος. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υιοθέτηση της οδηγίας για τις εξαγορές επιδίωκε την τήρηση ισορροπίας μεταξύ της ολοκλήρωσης των αγορών των κρατών μελών, την προστασία των μετόχων και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Στα πλαίσια μιας εξαγοράς δημιουργούνται κίνητρα διαχείρισης των λογιστικών αποτελεσμάτων τόσο για την προτείνουσα όσο και για την υποξαγορά επιχείρηση. Εάν η προτείνουσα επιχείρηση προσφέρει μετοχές σε αντάλλαγμα για την απόκτηση των μετοχών της επιχείρησης στόχου, τότε την ενδιαφέρει να προκαλέσει την υπερτίμησή τους για να αγοράσει φθηνότερα. Στο ίδιο μοτίβο, οι επιχειρήσεις στόχοι ενδιαφέρονται να προκαλέσουν αυξήσεις στην τιμή των μετοχών τους και να προκαλέσουν την πληρωμή υπερτιμήματος από τους αγοραστές. Οι εξαγορές με συμμετοχή της διοίκησης αποτελούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι των εξαγορών. Στις εξαγορές αυτού του είδους, οι επιχειρήσεις στόχοι έχουν κίνητρο να χειραγωγήσουν τα κέρδη τους πτωτικά με απότερο σκοπό την πτώση της αξίας των μετοχών. Η μείωση της αξίας της μετοχής της εταιρείας στόχου μειώνει το κόστος αυτό καθεαυτό της εξαγοράς. Στην μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκαν δύο μοντέλα. Το πρώτο μοντέλο είναι διαχείριση αποτελεσμάτων μέσω του λογαριασμού των δεδουλευμένων, Accrual-based model του Modified Jones, και το δεύτερο μοντέλο είναι διαχείριση αποτελεσμάτων μέσω δραστηριοτήτων, Real Activities Management Model από τον Sugata Rotsaduri. Το πρώτο βήμα στον υπολογισμό των συνολικών δουλευμένων με τη μέθοδο του ισολογισμού ή τη μέθοδο των αμοιβικών ροών. Στην ουσία, παίρνουμε τον ισολογισμό και υπολογισμό από εκεί πέρα το σύνολο των δουλευμένων. Ή παίρνουμε τις αμοιβικές ροές και από τα δύο μπορούμε να υπολογίσουμε το σύνολο των δουλευμένων. Το δεύτερο βήμα είναι η προσέγγιση των συντελεστών παλινδρόμησης στην εξίσωση των συνολικών δουλευμένων με την εξής εξίσωση. Το τρίτο βήμα είναι η προσέγγιση των κανονικών δεδουλευμένων και πάλι με την εξής εξίσωση. Εδώ πέρα βλέπετε έχουμε να κάνουμε με το σύνολο του ενεργητικού, με τις πωλήσεις, με τα πάγια. Το τέταρτο βήμα είναι η προσέγγιση των μη κανονικών δουλευμένων μέσω της εξίσωσης DA. Δηλαδή από το σύνολο των δουλευμένων βγάζουμε τα μη κανονικά δουλευμένα. Το πέμπτο βήμα είναι ο στατιστικός έλεγχος των μέσων των μη κανονικών δουλευμένων με tough test για τη μη διαφορετική του μηδενός. Περνώντας τώρα στην διαχείριση των αποτελεσμάτων μέσω δραστηριοτήτων, έχουμε τον υπολογισμό των κανονικών μεγεθών, των ταμιακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, του κόστους παραγωγής και των διαφοροποιημένων εξόδων. Ο υπολογισμός γίνεται με το οικονομετρικό μοντέλο που πραγματοποιήθηκε από τους ΔΚΑΟ και τους συνσυγγραφείς του. Το δεύτερο βήμα είναι η διαφορά μεταξύ πραγματικού και εκτιμόμενου κανονικού μεγέθους που μας δίνει το μη κανονικό μέγεθος. Στην εμπειρική μας έρευνα χρησιμοποιήσαμε 35 επιχειρήσεις που δέχτηκαν πρόταση εξαγοράς την περίοδο 2008 μέχρι 2017.
Τα οικονομικά στοιχεία αντιλήθηκαν από τη βάση δεδομένων Reuters και από τις εταιρικές ιστοσελίδες. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας έγινε με χρήση Excel και SPSS. Ο έλεγχος των υποθέσεων ήταν ότι οι επιχειρήσεις διαχειρίστηκαν τα αποτελέσματά τους με σκοπό την υποτίμηση ώστε να τύχουν φθηνότερες εξαγοράς από τις προτείνουσες. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας έχουν δείξει ότι το μοντέλο διαχείρισης των αποτελεσμάτων μέσω λογαριασμών δουλευμένων έχουν δείξει ένα στατιστικά σημαντικό ύψος μέσω μη κανονικών δουλευμένων την περίοδο TAF-1 και την περίοδο TAF-1, δηλαδή ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο μετά την δημόσια πρόταση. Το ύψος των μέσων μη κανονικών δουλευμένων έχει αρνητικό πρόσημο, στοιχείο όμως που επαληθεύει την ελεγχόμενη υπόθεση. Η διαφορά των μέσων μη κανονικών δουλευμένων της περίοδου TAF και TAF-1, δηλαδή τη χρονιά που έχει δημόσια πρόταση και την επόμενη ακριβώς, είναι στατιστικά σημαντική με αρνητικό όμως πρόσημο. Έγινε χρήση των δουλευμένων, αλλά δεν είχε σκοπό την μείωση των λογιστικών αποτελεσμάτων. Το αντίστοιχο τεστ ισότητας των διαμέσων παρατηρήσεων μέσω του Wilcoxon δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές των διαμέσων μη κανονικών δουλευμένων. Η δεύτερη προσέγγιση δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές τιμές για τα μέσα μη κανονικά μεγέθη ταμιακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες. Υπάρχει μόνο μία στατιστικά σημαντική παρατήρηση στην διαφορά του μη κανονικού κόστους παραγωγής την περίοδο που έγινε η δημόσια πρόταση, τη χρονιά εκείνη και την επόμενη ακριβώς. Η μέση τιμή είναι αρνητική, συνεπώς δεν επαληθεύεται η τεχνική αύξηση του κόστου πωλήσεων. Στατιστικά σημαντικές τιμές για τα μη διαφοροποιούμενα έξοδα παρουσιάζονται τις περιόδους 2 χρόνια πριν και 2 χρόνια μετά, το έτος που έγινε δημόσια έξοδος. Ωστόσο, δεν παρουσιάζεται αντίστοιχη παρατήρηση στην διαφορά 1 χρόνο πριν και την χρονιά που έγινε η έξοδος. Όμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από το τεστ ισότητας των διαμέσων παρατηρήσεων. Συνοψίζοντας, οι δημόσιες προτάσεις αυξήθηκαν σημαντικά την περίοδο που μελετήσαμε, δηλαδή από το 2008 μέχρι το 2017. Είχαμε σημαντική επίδραση στον αριθμό των εισηγμένων. Η εμπειρική έρευνα για την συμπεριφορά των επιχειρήσεων που προτείνουν την εξαγορά και αυτών που γίνονται στόχος είναι εξαιρετικά σημαντική. Τα συμπεράσματα μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά τις ρυθμιστικές αρχές, κυρίως ως προς την νομοθεσία. Σκοπός των πολιτικών πρέπει να είναι αφενός η δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχημάτων με εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας και αφετέρου η προστασία των επενδυτών. Από τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας προκύπτουν ελάχιστες ενδείξεις διαχείρισης των λογιστικών αποτελεσμάτων με σκοπό την υποτίμηση. Το μοντέλο διαχείρισης αποτελεσμάτων μέσω λογαριασμού δουλευμένων έδωσε μια τέτοια ένδειξη την περίοδο TAF-1, δηλαδή 1 χρόνο πριν. Το μοντέλο διαχείρισης αποτελεσμάτων μέσω δραστηριοτήτων εντόπισε στατιστικά σημαντικές τιμές για τα διαφοροποιούμενα έξοδα της περίοδου πριν και μετά τη δημοσία πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαϊωάννου, για την αναλυτική και ενδιαφέρουσα εισήγησή σας. Είναι γεγονός ότι το χρηματιστήριο, δεν έχω γνώσεις και στοιχεία να συγκρίνω το χρηματιστήριο Αθηνών με άλλα χρηματιστήρια, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα μικρό χρηματιστήριο οι συναλλαγές που γίνονται συγκρίνοντας με άλλα. Είναι ένα εργαλείο άρτησης κεφαλαίων, αλλά νομίζω ότι έχει ακόμη τουλάχιστον το χρηματιστήριο Αθηνών, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια προστασίας των επενδυτών αλλά και των εταιριών που συναλλάσσονται και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των εξαγορών. Εσύ προφανώς θα ξέρετε καλύτερα. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το πάνελ στον κύριο Παπαϊωάννου? Αν δεν υπάρχουν, να περάσουμε στην τελευταία εισήγηση του πάνελ και του συνεδρίου, στον κύριο Φιλιππόπουλο Λεωνίδα. Ο κύριος Φιλιππόπουλος είναι οικονομικός αναλυτής, είναι πτυχιούχος διεθνών οικονομικών σχέσεων και κάτοχος μάστερ στις διεθνείς σχέσεις και στο business administration. Υπήρξε στο παρελθόν μέλος του Δέλτα Σίγμα του ΟΤΕ και πρόεδρος του ΚΕΠΕΠΣΟ. Η εισήγησή του είναι σχέση με τις οικονομικές κρίσεις του 20ου αιώνα και του 21ου αιώνα. Εμείς που έχουμε περάσει από τα οικονομικά πανεπιστήμια μελετούσαμε αναλυτικά τη μεγάλη κρίση του 29-30 και την πετρελαϊκή κρίση του 78. Δεν φανταζόμαστε ότι θα ζήσουμε
την κρίση του 2008, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται. Κύριε Λιπόπουλο, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κατά τον Καναδό συγγραφέα Brian Tracy, κρίση είναι μια αλλαγή που προσπαθεί να συμβεί. Κάνοντας μια γενική αναδρομή στο πρόσφατο ή όχι και τόσο παρελθόν, για να εξετάσουμε μία προς μία τις σημαντικότερες των κρίσεων του 20ου αιώνα και ειδικότερα τα αίτια, τα αποτελέσματα, τα μέτρα αντιμετώπισης και τα κατάλοιπα που μας άφησαν αυτές, οδηγούμαστε στο εύλογο ερώτημα αναζήτησης της κοινής ρίζας όλων αυτών των οικονομικών κρίσεων. Το Μάρτιο του 1919, ένας από τους στενούς συνεργάτες του Λένιν το επισημαίνει ότι η κρίση που περνούσε τότε ο καπιταλισμός θα απέβαινε μοιραία. Κάνεις λάθος. Ο καπιταλισμός θα ξεπεράσει τη σημερινή κρίση του, γιατί έχει τα μέσα για αυτό, απάντησε ο Λένιν. Αναλύοντας τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της ιστορίας, διαπιστώνει κανείς ότι τα αίτια παραμένουν τα ίδια. Το κυνήγι του εύκολου κέρδους και οι απερίσκεπτες αποφάσεις των πρωταγωνιστών του συστήματος. Οδηγός και σημείο κατατεθέν στην προσπάθεια αποφυγής εκ μέρους των κρατών τέτοιων ειδών κρίσεων υπήρξε η μεγάλη ύφεση του 1930, δηλαδή το κράχ του χρηματιστηρίου του Dow Jones το 1929. Το γεγονός που οδήγησε την Αμερικανική και παγκόσμια οικονομία σε μια πρωτοφανή κρίση, που κατέληξε στην ύφεση της δεκαετίας του 30. Είδαμε ότι παρά τις προσπάθειες των αρμοδίων να σταθεροποιήσουν την αγορά, το 1932 η Wall Street είχε ήδη χάσει πλέον το 90% της αξίας της. Μέσα σε 3 χρόνια, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είχε μειωθεί κατά το ίμιση. Ένας στους 3 Αμερικανούς ήταν άνεργος, ενώ οι τράπεζες έκλεισαν το Μάρτιο του 1933. Τα προβλήματα επιδεινώθηκαν από τις κακές αποφάσεις των αρχών. Η Fed αύξησε αντιναμιώσει τα επιτόκια για να προστατεύσει το δολάριο, ενώ η κυβέρνηση αύξησε τους δασμούς και διατηρούσε δημοσιονομικά πλεονάσματα αντί να ζεστάνει την οικονομία με δημόσιο χρήμα. Η αμερικανική οικονομία χρειάστηκε μια δεκαετία για να συνέλθει. Ενώ η ανάπτυξη επανήλθε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος λειτουργήσε λυτρωτικά για την αμερικανική οικονομία, καθώς οι τεράστιες επενδύσεις στην πολεμική βιομηχανία εκμυδένισαν την ανεργία. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να υποθεί ότι αυτή η κρίση ήταν η χειρότερη στην ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας και ορθώς έχει μείνει στην ιστορία ως η μεγάλη ύφεση του 29 έως την κρίση του 2007. Λαμβάνοντας όμως πάντα υπόψη μας τη Μαύρη Δευτέρα του 1987, η οποία απέδειξε ότι οι παγκόσμιες αγορές αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία και ότι οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών έχουν επιπτώσεις για τις οικονομίες όλων των χωρών. Παράλληλα, έδωσε το έβνασμα για τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων στον τρόπο λειτουργίας των αγορών τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στη Βρετανία. Το επενδυτικό Fund Long Term Capital Market, που βρέθηκε σε δεινή θέση μετά την κρίση που ξέσπασε στην Ασία, τη Ρωσία και τη Βραζιλία τη διετία 1907-1998 και γκρέμισε την οικονομία των ΗΠΑ. Και τώρα περνώντας στην οικονομική κρίση του 21ου αιώνα. Ξεκινάμε με τη φούσκα των μετοχών υψηλής τεχνολογίας. Στα τέλη του 1990, οι πάντες ήταν λάτρεις με τις εταιρείες του ίντερνετ. Μολονότι οι περισσότερες εξ αυτών δεν ήταν καν κερδοφόρες. Πώς να ξεχάσουμε άλλωστε τα dot-coms. Η λατρεία είδαμε ότι έφτασε στην κορύφωσή της τον Ιανουάριο του 2000, όταν η AOL εξαγόρασε με το αστρονομικό ποσό των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον όμιλο Time Warner. 2 μήνες αργότερα το όνειρο μετατράπηκε σε φιάλτη. Η φούσκα έσκασε με το δίκτυο μετοχών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq να χάνει μέχρι τον Οκτώβριο του 2002 το 78% της αξίας του. Οι συνέπειες ήταν ευρύτερες. Η αμερικανική οικονομία προσγειώθηκε απότομα. Οι επενδύσεις πάγωσαν, ενώ τα χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου έδωσαν τη χαριστική βολή. Χάρη βεβαίως στην έγκαιρη παρέμβαση της Fed όμως, η οποία με διαδοχικές μειώσεις κατά τη διάρκεια του 2001 μείωσε τα επιτόκια από 6,25% στο 1%, η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη μπόρεσε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Και φτάνουμε στην κρίση του 2007-2009. Η χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε στην αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης, τον ΗΠΑ, το καλοκαίρι του 2007 μετατράπηκε ραγδαία σε κρίση του παγκόσμιου χρηματιστηρίου συστήματος και μεταφέρθηκε στην πραγματική οικονομία με ταχύ ρυθμό και προκλήθηκε από την αλόγιστη χρήση δομημένων επενδυτικών προϊόντων
που εξαρτώνταν άμεσα από τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων από τα οποία παράγονται. Η προσπάθεια απομάκρυνση του πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου από τις τράπεζες, η μετατροπή στάσιμων κεφαλαίων σε εμπορεύσιμους τίτλους και η μετακίνηση των σύνθετων επενδυτικών τίτλων στις καταστάσεις ειδικών των τίτλων προκάλεσαν ντόμινο αλυσιδωτών αντιδράσεων στο αμερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό κτηματοσυμμεσιστικό τομέα. Χαρακτηριστικά αυτής της γενικευμένης κατάστασης ήταν ο κίνδυνος κατάρρευσης τραπεζών από φημολογία, πώληση άλλων σε ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα και άσκηση νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες, με σκοπό τη διάσωση του χρηματοοικονομικού συστήματος και όχι για τη διασφάλιση των τιμών, όπως παραδοσιακά οφείλουν να πράττουν. Ζημιωμένα βγήκαν τα συστήματα που εκτέθηκαν στα τοξικά, όπως χαρακτηρίστηκαν ομόλογα, συστήματα που στρέφονταν πλέον προς ένα νέο κρατικό παρεμβατισμό, παράλληλα με την κατάρτιση σχεδίων επίλυσης της κρίσης, προτού επεκταθεί στην ευρύτερη οικονομία των κρατών που επιλύγησαν. Μια σειρά από γεγονότα που μέχρι τότε φάνταζε απίθανο να συμβούν, οδήγησαν τους παγκόσμιους ρυθμούς ανάπτυξης σε απότομη πτώση και εκτόξευσαν την ανεργία και την ανασφάλεια στο σύνολο σχεδόν των χωρών. Καθώς η κρίση εκτελισσόταν, η ένταση και η έκταση της αυξανόταν συνεχώς, αναγκάζοντας κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, αναλυτές, επενδυτές, επιχειρηματίες και καταναλωτές να αναθεωρούν συνεχώς τις αντιλήψεις τους και τις προσδοκίες τους. Στην προσπάθεια άμεσης αντιμετώπισης της κρίσης, ελήφθησαν μια σειρά από μέτρα και πολιτικές, οι οποίες ήταν αδιανόητο πριν την κρίση ότι θα μπορούσαν να γίνει. Ποτέ απαραίτητο να εφαρμοστούν, όπως η κρατικοποίηση των τραπεζών. Οι προηγούμενες αντιλήψεις περί χαμηλής μεταβλητότητας των οικονομικών μεγεθών, συνεργούς ευημερίας και αυτορύθμισης των αγορών, κατέρευσαν μπροστά στη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης. Και οδηγούμαστε στο σήμερα. Η σημερινή παγκόσμια οικονομική ύφεση του κορονοϊού γεννήθηκε την 20 Φεβρουαρίου 2020 με το παγκόσμιο χρηματιστηριακό κράχ, όταν οι δείκτες σημείωσαν τις χειρότερες επιδόσεις από την οικονομική κρίση του 2007-2008. Αναγνωρίστηκε δε επισήμως την 14η Απριλίου του 2020, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε ότι όλα τα μέλη της G7 έχουν ήδη εισέλθει σε μια βαθιά ύφεση. Έκτοτε, το οικονομικό κονσένσους αναγνωρίζει ότι η ύφεση αυτή θα είναι πολύ χειρότερη από αυτές του 1929 και του 2008. Η πανδημία έθεσε έως τώρα το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού σε καραντίνα και είχε δεινές επιπτώσεις για όλες τις οικονομίες, ακολουθώντας μάλιστα την παγκόσμια οικονομική επιβράνηση του 2019, όταν παρατηρήθηκε παγκόσμια στασιμότητα των αγορών και της καταναλωτικής δραστηριότητας. Η ύφεση καταβαράθρωσε το πετρέλαιο και βύθισε τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις χρηματαγορές και προκάλεσε ραγδαία αύξηση της ανεργίας σε πολλές χώρες. Από τη στιγμή που ο κορονοϊός φρέναρε την παγκόσμια οικονομία, τρομακτικά στατιστικά και αστρονομικά νούμερα διαδέχονται το ένα το άλλο. Ας θυμηθούμε ορισμένα δημοσιεύματα που σόκαραν την παγκόσμια οικονομία. Στη Wall Street, ο βιομηχανικός δείκτης κατέγραψε το χειρότερο τρίμηνο από το 1987, με απώλειες μείον 27%. Στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, η πτώση έφτασε και το 30%. Η τιμή των πετρελαίων έπεσαν στο 1 τρίτο από τις αρχές του έτους λόγω και του καταποντισμού της ζήτησης από τη μία αλλά και της υπερπροσφοράς από την άλλη. Το συνολικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν των G20 θα μειωθεί κατά μείον 0,5 φέτος, με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών να υποχωρεί κατά 2% και της Ευρωζώνης κατά μείον 0,2%. Σχεδόν μηδενική, μείον 0,1 προβλέπεται η ανάπτυξη της Κίνας, αν επανεληφθεί το χειρότερο σενάριο. Η γερμανική κυβέρνηση αναμένει ύφεση τουλάχιστον μείον 5% για το 2020. Και αυτά ήταν στην αρχή. Ήδη κάποια από αυτά είναι σήμερα έολα, αφού η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς και οι προβλέψεις δεν την προλαβαίνουν. Κάπως έτσι, όλες οι χώρες δεσμεύτηκαν να δαπανίσουν 3 εκατομμύρια, ώστε η οικονομική κρίση να μην μετατραπεί σε πολυετή ύφεση. Οι G20 δεσμεύτηκαν να δώσουν περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, επειδή πολλές χώρες θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση του χρέους τους, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαβεβαίωσε ότι έχει τη δυνατότητα να δανείσει ποσό ύψους 1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα χρόνια. Το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ χαρακτηρίζει την ύφεση του κορονοϊού ως τη μεγαλύτερη από το κράχ του 1929. Προσθέτει όμως ότι αναμένει ισχυρή ανάκαμψη το 2021, εφόσον η πανδημία δεν διαρκέσει. Συγκεκριμένα, προβλέπει φέτος η ρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας κατά 3%, διορθώνοντας προς τα κάτω τις προβλέψεις του Ιανουαρίου κατά 6,3 μονάδες.
Πριν από περίπου 10 χρόνια, κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, η παγκόσμια οικονομία παρέμεινε στάσιμη. Τότε ήταν κυρίως οι βιομηχανικές χώρες που πλήττονταν από την κρίση. Σήμερα όμως η πανδημία έχει επιπτώσει σε όλες τις χώρες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θετικά αποτιμά ωστόσο το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦΤΑ άμεσα και μεγάλου όγκου προγράμματα στήριξης ύψους πολλών δισεκατομμυρίων που δρομολογήθηκαν από πλήθους κυβερνήσεων. Στη βοήθεια αυτή έρχεται να προσθεθεί η στήριξη πολλών κεντρικών τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, η ανάκαμψη θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 20 και αναμένεται να οδηγήσει σε ανάπτυξη 5,8 το 2021. Μεγάλη χαμένη από την ύφεση αυτή είναι οι ανεπτυγμένες χώρες. Για τις ΗΠΑ, την ισχυρότερη οικονομία του κόσμου, το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ ανέμεινε για φέτος ύφεση 5,9%, ενώ για την Ευρωζώνη εκτιμήσεις κυμαίνονται στο 7,5%. Η οικονομία της Γερμανίας θα συρρυκνωθεί το 2020 κατά περίπου 7%. Πολύ χειρότερη αναμένεται η κατάσταση σε χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, όπου το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ προβλέπει ύφεση 9,1% και 8% αντίστοιχα. Στις αναδυόμενες οικονομίες η ύφεση θα κυμανθεί γύρω στο 9%. Για την Κίνα, όπου η οικονομία αρκετά σταθερά επιστρέφει στην κανονικότητα, το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ προβλέπει ανάπτυξη 1,2% για φέτος και 9,2% για το 2021. Αισιόδοξε είναι οι προβλέψει του και για άλλε χώρε το 2021, όπω παραδείγματο χάρη για τη Γερμανία, η ανάπτυξη τη οποία τοποθετείται γύρω στο 5,2%. Ο άγνωστο Χ που εμποδίζει κάθε αξιόπιστη πρόβλεψη είναι η χρονική διάρκεια τη πανδημία. Σε περίπτωση που δεν σημειωθεί βελτίωση στο μέτωπο τη καταπολέμηση του ιού το 2021, η κρίση θα συνεχιστεί και η συρρήκνωση τη παγκόσμια οικονομία μπορεί να φτάσει στο 8%. Το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ προχώρησε σε χορήγηση έκταση βοηθείας σε 25 ανάπτυξη χώρες για να αμβλύνουν τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Ο ΩΣΑ υποστηρίζει ότι η παγκόσμια οικονομία θα κάνει χρόνια να ανακάμψει από την πανδημία. Ο Άγχελ Γκουριά είπε ότι το οικονομικό σοκ από τον κορονοϊό είναι ήδη μεγαλύτερο από αυτά της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και ότι τα σενάρια για γρήγορη ανάκαμψη είναι ευσεβείς πόθη. Η προειδοποίηση του ΩΣΑ ότι μια σοβαρή έξαρση του ιού θα μπορούσε να μειώσει κατά το μισό την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας ήδη φαντάζει αισιόδοξη. Επισημαίνει επίσης ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα χαθούν και των εταιριών που θα χρεοκομίσουν είναι αβέβαιος και ότι οι χώρες θα αντιμετωπίσουν το οικονομικό αντίκτυπο για τα επόμενα χρόνια. Άρα, όχι μόνο θα υπάρξει χαμηλή ανάπτυξη φέτος, αλλά θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την όποια μελλοντική ανάκαμψη. Ο ΩΣΑ κάλεσε τις κυβερνήσεις να παρακάμψουν τους κανόνες για τις δαπάνες, ώστε να διασφαλίσουν γρηγορότερο έλεγχο και θεραπεία του ιού. Όλες οι χώρες του κόσμου έχουν λάβει πρωτοφανή μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της έξαρσης του ιού. Η Κριστίν Λαγκάρτ θεωρεί πως η οικονομική κρίση που έφερε η πανδημία θα προκαλέσει βαθιές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, στρέφοντάς προς την οικολογία και την ψηφιοποίηση και μεταβάλλοντας τρόπους απασχόλησης. Πιστεύει πως η Ευρώπη είναι σε εξαιρετική θέση για να εκμεταλλευτεί τα νέα δεδομένα, τα οποία ήταν ήδη σε λανθάνουσα κατάσταση στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Η κρίση αυτή αποτελεί τον επιταχυντή των αλλαγών αυτών. Η Ευρώπη βρίσκεται σε εξαίρετη θέση για να προλάβει αυτή τη μετάβαση εν κινήσει. Ήδη φιλοξενεί το μεγαλύτερο τομέα κυκλικής οικονομίας και οικολογικής καινοτομίας στον κόσμο και το ευρώ είναι το πρώτο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την έκδοση πράσινων ομολόγων. Για να συμβούν όμως αυτά, θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής που να επιτρέπει τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως υπάρχουν διαφωνίες για το σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης και στο επίκεντρο αυτών βρίσκεται το βασικό εργαλείο της Κριστίν Λαγκάρ, αφού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται σε ρήξη για το κατά πόσο το έκτακτο πρόγραμμα ομολόγων θα πρέπει να συνεχίσει να είναι προσανατολισμένο προς τις πιο αδύναμες οικονομίες όπως η Ιταλία. Οι τριβές αυτές μπορούσαν να υπονομεύσουν ένα πρόγραμμα που παρουσιάζεται στο αποκορύφωμα της κρίσης για να καθησυχάσει τους επενδυτές όσον αφορά την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να υπερασπιστεί την ακεραιότητα του ευρώ. Συνοψίζοντας, σήμερα η παγκοσμιοποίηση έχει πολλαπλασιάσει τους κινδύνους. Όχι όμως και τις ικανότητες των αρχών να τους προλαμβάνουν και παράλληλα έχει αυξήσει τη συχνότητα και την έκταση των οικονομικών κρίσεων. Όχι όμως απαραίτητα και τη σφοδρότητά τους. Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να παρεμβαίνουν γέρος, καθώς ακόμα και οι πρόωρες κινήσεις είναι πιο αποτελεσματικές από αυτές που γίνονται κατόπιν εορτής. Είναι δύσκολο να πει κανείς την ώρα της κρίσης ποιες θα είναι οι ευρύτερες συνέπειές της.
Και μην ξεχνάμε ότι ο απόλυτος κριτής είναι ο λαός και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις αντιδράσεις του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και για την αναλυτική παρουσίαση των κρίσεων. Είναι γεγονός ότι από αυτά που μας είπατε ή και από αυτά που βιώνουμε όλοι τα τελευταία χρόνια, προφανώς είμαστε όχι μέσα στην κρίση, όχι στο τέλος της κρίσης, αλλά μάλλον στην αρχή της κρίσης. Για τους οικονομολόγους, η κρίση είναι, να μου επιτρέψετε να πω, ένα πρόσφορο έδαφος μελέτης και αξιολόγησης αυτών και των επιπτώσεων. Δυστυχώς όμως πίσω από τα νούμερα και τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι και κοινωνίες οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν νέα δεδομένα και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή η διεθνής οικονομία έχει μπει, το αναφερθήκατε πολύ αναλυτικά, στο να στηρίξει, να στηριχτούν οι οικονομίες με κονδύλια τα οποία διατίθενται ειδικά για αυτή την κατάσταση, τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Αλλά το θέμα όμως και η αποστολή των ανθρώπων, των κοινωνιών και των οικονομιών είναι να παράγουν αξίες. Άρα πρέπει να πούμε σε μια διαδικασία στο να παράγονται προϊόντα και ίσως και αυτή να είναι και η αιτία των κρίσεων, η υπερπαραγωγή προϊόντων, αλλά είναι ένα θέμα περισσότερο θεωρητικό και ίσως σε ένα άλλο σέσιο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις προς τον κύριο Υπόπουλο από το πάνελ. Βλέπω δεν υπάρχουν. Με αυτή την παρουσίαση ολοκληρώσαμε αυτό το σέσιο, αλλά και ολοκληρώθηκε και το τέταρτο συνέδριο, το τέταρτο Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης Οικονομίας. Από τη θέση του Προέδρου της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες για την εμπιστοσύνη προς το συνέδριο να μας διαθέσουν τις εργασίες τους. Θα καλούμε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν και να καταθέσουν τις ολοκληρωμένες εργασίες μέσα στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί, προκειμένου αυτές να δημοσιευθούν ή στα πρακτικά του συνεδρίου ή να σταλούν με πρωτοβουλία και ευθύνη του συνεδρίου σε εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά. Το συνέδριο, όπως είπα και την πρώτη μέρα εχθές, προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα. Άρα, ενώ το είχαμε προγραμματίσει για το Μάιο, το αναβάλαμε πιστεύοντας ότι θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τον Οκτώβριο και αναγκαστήκαμε σε εισαγωγικά προσαρμοζόμενοι στα νέα δεδομένα και να μην χαθεί αυτός ο προγραμματισμός να διεξαχθεί εξ αποστάσεως virtual, το οποίο η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική. Κατέθηκαν στο συνέδριο, στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, γύρω στις 100 εργασίες. Από αυτές αξιολογήθηκαν γύρω στις 70 και παρουσιάστηκαν γύρω στις 50 εργασίες. Η εμπειρία που αποκτήσαμε από την εξαποστάσεως διεξαγωγή του συνεδρίου, σαν Οργανωτική Επιτροπή θα την χρησιμοποιήσουμε και στα επόμενα συνέδρια. Είναι γεγονός ότι το συνέδριο έχει προγραμματιστεί να γίνεται κάθε 2 χρόνια, αλλά όλα αυτές και χθες και σήμερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει έντονη επιθυμία να διεξαχθεί το συνέδριο, αν όλα πάνε καλά, έχουμε επιστρέψει να διεξαχθεί το συνέδριο όχι το 22, αλλά αν έχουμε επιστρέψει την κανονικότητα να διεξαχθεί το 21 διαζώσεις. Αυτό δείχνει την ανάγκη όλων μας για επικοινωνία. Τα συνέδρια, εκτός από το κομμάτι την παρουσίαση των εργασιών ή τα αποτελέσματα ερευνών, έχουν να κάνουν και με την κοινωνικοποίηση και την ενίσχυση των σχέσεων τη στιγμή που σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε συγκεκριμένο χώρο, βρίσκονται αρκετά άτομα με τις ίδιες ανησυχίες και γνώσεις και έρευνες. Το λαμβάνουμε υπόψη αυτό. Ίσως δεν μπορώ να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή πότε θα διεξαχθεί. Απλώς καταγράφεται η επιθυμία όλων μας να βρεθούμε εκ νέου μαζί. Το συνέδριο μπορούμε να το χαρακτήσουμε με επιτυχία. Παρουσιάστηκαν πρωτότυπες εργασίες. Κάποιες εργασίες είναι στην αρχή της έρευνας. Κάποιες εργασίες είχαν ολοκληρωθεί τα ερευνητικά αποτελέσματα. Παρουσιάστηκαν εργασίες από νέους ερευνητές, από επιστήμονες νεαρής ηλικίας. Παρουσιάστηκαν εργασίες από
καθηγητές πανεπιστημίων με την ομάδα τους. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα πλουραλιστικό συνέδριο και εξ αρχής η Οργανωτική Επιτροπή, αυτός ήταν ο σκοπός, να μην γίνει ένα εξειδικευμένο συνέδριο και γι' αυτό βλέπουμε στα session υπάρχουν εισηγήσεις, εργασίες διαφορετικό γνωστικού αντικειμένου. Έτσι, αυτό δίνει ένα πλουραλισμό και δίνει μια χαρά και αυτή η ποικιλομορφία που υπάρχει είναι ζητούμενη και νομίζω ότι είναι προς όφελος όλων μας. Η δουλειά της Οργανωτικής Επιτροπής συνεχίζεται και μετά το πέσιμο της αυλαίας του συνεδρίου με την αξιολόγηση των πλήρων εργασιών που τις περιμένουμε να αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή και να πάνε είπαμε, ή στα πρακτικά ή σε περιοδικά. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, να ευχαριστήσω το μέγα χορηγό του συνεδρίου, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, τους χορηγούς του συνεδρίου, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, το Βαλκανικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και τον εκδοτικό οίκο Προπομπός, καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας, την εφημερίδα Ήπεθρος Χώρα, το περιοδικό Εφορηγή και το ηλεκτρονικό περιοδικό Culture of Balkans. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και την ομάδα που υποστήριξε τεχνικά το συνέδριο να διεξαχθεί εξ αποστάσεως. Τους ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε το πέμπτο συνέδριο. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να γίνει διαζώσεις, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που αποκτήσαμε από αυτό το virtual και θα είναι άρα ένα μεικτό συνέδριο να δίνουμε τη δυνατότητα και σε κάποιους που θέλουν να παρουσιάσουν εξ αποστάσεως. Ναι, κατά τη διάρκεια αυτές τις δύο μέρες στο συνέδριο, τα στοιχεία που έχω από την τεχνική από την ομάδα, υποστήριξη είναι ότι συνεχώς υπήρχαν, παρακολουθούνταν το συνέδριο συνεχώς από γύρω στα 150 άτομα και συνολικά μπήκαν και παρακολουθούσαν ξεχωριστά session γύρω στα 1500 άτομα. Αυτό μας δίνει χαρά και δύναμη να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους, καλή συνέχεια και σας περιμένουμε στο πέμπτο συνέδριο που θα ανακοινωθεί σύντομα που θα διεξαχθεί και κάτω από ποιες συνθήκες. Ελπίζουμε να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.